Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς. Βέβαια, έβγαλε τους ακροατές τον Ραγκάτσι, τον άκουγα εγώ. Έβγαλε και ο Καμόνα του δικού του και ήρθα και εγώ να τριτώσει το κακό και μετά να τεταρτώσει με τον Γιάννη Χιλιτήρη. Ανάραση σε λέω. Πάμε προς το τέλος του χειμώνα. Ποιο χειμώνα, ρε. 42 βαθμούς έκανε το μεσημέρι. Τρεις μπουγάδες άπλουσα στο Σύρμα. Δυστυχώς θα έρθει καλοκαιρία. Δεν γουστάρω εγώ καλοκαιρό, γουστάρω αέριδες. Γουστάρω φασαρίες, γουστάρω βροχές. Γι' αυτό σε λέω γρουσού λαμάκι μαύρη κάλτσα. Μια φορά σε πήγα στον εγχωρητικό αστέρα στο Μποντιγκάκι. Χάσαμε. Χάσαμε. Τι χάσατε. Χάσαμε, τι. Χίφερα. Σε λέω κράτα τα γλυκά, Κώστα, τα χάσει στον δρόμο. Ο άλλος πήγε και έδειξε τον προπονητή, ο Γοντικάκης. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Ναι. Κακό. Επειδή τώρα πήγε μέσα στη Μυτιλίνη και έχασε. Ναι, εντάξει, δεν έκανε τίποτα. Έχει αυτό, άστρε πήγε, έφερε χί με εμά και πήγε, έχασε. Βέβαια αφήνει να εννοηθεί, κοίταξε τώρα. Το αγροτικό αστέρα είναι μια ιστορία καλτ. Έτσι. Όταν πα προπονητή στον αγροτικό αστέρα. Δεν πρέπει να είσαι καλό παιδί. Δηλαδή, ο Νεντίδης ήταν ένας αθλητής καλός, ήταν ένα παιδί. Ξέρεις τον Νεντίδη είναι καλό παιδί, δηλαδή. Εξαιρετικό παιδί. Καλός χαρακτήρα, δηλαδή. Μονογαμικός, πολύγαμο. Μονογαμικός. Κατάλαβα. Χαμηλό. Τέσσερα παιδιά, πολύτεκνος, αθλητής, καλός προπονητής. Ναι. 80 σφιγμούς δουλεύει, δεν έχει δηλαδή εκρήξεις. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα, ναι, ρε αγόρε μου, αλλά. Να κάνει τον προπονητή. Θέλει ένα σάπιο, ένα βρωμιάρι, ένα ελληνό. Ένα... Για μας είναι εκεί πέρα. Είναι για μας. Κάνα κοπρίτη, κάνα. Δεν είσαι για. Δηλαδή, μερικές φορές δεν ταιριάζεις. Δεν ταιριάζεις. Τώρα για μας, εκεί να πάμε να αναλάβουμε τώρα... τα μάμητα για μας. Ναι. Στο παρασκήνιο. Από το αποδυτήριο θα παίρναμε τα μάτια. Να πιούμε τους καφέδες μας με τον Ρία Βόγλου. Του Ρία Βόγλου εκεί πέρα. Να πιούμε τα. Να πηγαίναμε στην πλατεία ταχυδρομείου εκεί πέρα με τον, ναι. Με τον Μαυρούλη εκεί, το εξάρι, τον Όμο. Ο Όμο. Να πηγαίναμε, ξέρω εγώ, πώς το λέγανε, το τραυλό. Να τρώγαμε σάντουιτς εκεί στα Χοιρινά, εκεί στη γωνία. Ναι, μια χαρά. Τι δουλειά έχει ο Νεντίδης. Το λουκάνικο, το χωριάτικο μετά τα μάτια. Και μουστάρες στα παπούτσια να πέφτουν. Ακόμα την έχω τη μουσταρδιά στο παπούτσι. Δεν θα φύγει ποτέ από εκεί. Και εκείνο το λουκάνικο ακόμα το ρεύαμε για εβδομάδα. Τώρα το χώνεψα, ακούς Γλυτίδη. Εκείνο το λουκάνικο που έβαγα στον Εύωσμο, εκείνο το καραμαλίδικο το λουκάνικο. Τώρα το χώνεψα. Μετά μια εβδομάδα. Πόσο βόα τρώει το. Ούτε σκυλή υπήρχε στη γειτονιά γύρω και από τις καντίνες. Ναι. Τι τώρα, σάμαλι. Τι γίνεται. Ραμπ, είδα τον Δημητριάδη και τον Κυρσάβα, δύο όριμους ανθρώπους να μαλώνουν μπροστά σε μικρά παιδιά, σαν έφηβοι λακισμένοι. Τι παράδειγμα δίνουν σε αυτά. Έλα ρε φίλε τώρα εδώ τώρα. Στην χώρα. Ο Δημητριάδης μάλωσε με τον Κυρσάβα. Όριμοι άνθρωποι. Σουβά. Δεν είναι όριμοι. Ο ένας είναι γέρος και ο άλλος είναι μεσήλικας. Και τι έγινε δηλαδή. Ο Δημητριάδης είναι 51 χρονών και ο άλλος είναι 83. Και τι ήθελε να δείξει ο ένας τον άλλον, τι δηλαδή. Τι να μαλώσει. Ποιος έκανε το εξάπρωτο. Σίγα. Μεγάλη. Τι να πιαστούν στα χέρια. Ο ένας είναι 83 και ο άλλος έχει 25 πίεση. Τώρα που πήγε στα χέρια εκεί. Κωστάκι, πήγα έκανα μια βάδη. Εκείνο το κεφάλι να μαλώνει να πούμε. Τι είναι. Εκεί το ζαμούνο κεφάλι. Χαιρετισμού έχει από τον αγροτικό αστέρο την υπεύθυνο ασφαλεία. Καλά προπόνηση από τον Εύωσμο μου ήρθα τώρα. Το κοντό. Το κοντό. Το φιλαράκι μου λέει τώρα φλέγει. Βέβαια. Παίξαμε μπουνιές, είχε και καινούργιους μαθητές. Το έχω το εισιτήριο. Το έχω το εισιτήριο. Ναι. Το έχω το εισιτήριο ενθύμιο. Θα μας κάνουν επίσημους θεατές τώρα εκεί στον Αγροτικό Αστέρα. Λοιπόν, το έχω. Είναι κανονικό εισιτήριο. Ναι. Είναι τρυπημένο, τι έχει, σφραγίδα. Λοιπόν, Αγροτικό Αστήρ, 1932 Άρης. Ναι. Δέκατη αγωνιστική Σάββατο, 14 Ιανουαρίου, γήπεδο Ευόσμου Δημήτρης Κοντικάκης. Πάει Αγροτικό Αστέρα, 1932. Μητροπολίτη Ιωσήφ, 26. Φαέ, αφημί, νομιμότατα όλα. Και στοίχημα είναι πάνω και τρυπημένα. Επίσημη μπάλα πρωταθλήματο, στοίχημα, φούτμπολ. Κρατάω. Βέβαια. Μόλις δεν ανέβεις από αυτό το μάτς που ήρθα. Ναι. Αν δεν ανέβεις. Ναι. Αλλά εγώ λέω θα ανέβεις. Και εγώ λέω θα ανέβω. Αφού έκανες και θα κάνεις και ένσταση να πούμε. Δεν θα κάνω εγώ ένσταση, χαζός είμαι. Γιατί να μην κάνεις. Όχι, θα κάνουν οι άλλοι για μένα. Καραγκιός λίγη. Καραγκιός λίγη, τώρα το παίζουν. Εγώ θέλω λέει αγωνιστικά να λέω κάτι χαζαχαμένα. Που δεν μπορεί να αγωνιστικά βρε τώρα. Αγουάρι μου Άρης, δεν πρέπει να βρεθεί επάνω σε αυτό το καραγκιός λίγη. Πρέπει να βάλει καμιά άλλη ομάδα να κάνει και να αφεληθεί αυτά. Α, ναι. Έτσι ακριβώς. Καλά δεν τα είπε. Καλά τα είπε. Βέβαια. Τι είναι αυτός ο Coca-Cola's ήρθε. Coca-Cola's έχουμε εδώ Coca-Cola. Ρε, τι μας έφερε. Ένα φορτηγό Coca-Cola. Ένα φορτηγό της Coca-Cola. Ναι ρε φίλε. Καλώς τώρα. Δεν μου λες, τι είναι αυτό εδώ τώρα. Νταλίκα της Coca-Cola. Α, σε μινιατούρα. Νταλίκα.
Ωρε φίλε, τσαντάκια φέρνει κουκακόλα εδώ φορτηγά. Για την κόρη σου λέει. Τι βγάζει εδώ, τρία, τέσσερα, τι έτσι. Κάτσε να τα βάλω. Ναι. Έχει βάλει. Αυτό είναι τι, αυτό είναι τσαντάκι. Ναι, τώρα θα έρθουν και οι. Πώ του λένε απ' έξω οι. Πώ του λένε αυτού απ' έξω, ρε. Του συνδικαλιστέ δεν μπορούν. Όχι! Άρα με κουκακόλα δεν είναι σέλφι, ρε. Θα έρθει η σέλφι με τον κουκακόλα στο μετρό που στηρίξουμε στην Instagram. Κουκακόλα, τι έγινε, ρε, εσύ τώρα. Βάλτε να πω, κάτσε και από εκεί να μα πει. Για να μα πει για του συνδικαλιστέ. Για του συνδικαλιστέ, το εργοστάσιο, τι γίνεται. Για πε μα τα νέα. Τώρα ακούγει σε κόλλα. Εσύ αποθηκάριο, δεν είσαι εκεί. Εγώ είμαι και. Κοπανά, να πούμε το Κλάρκ. Κοπανά, αφέρτα. Ανεβάζει, κατεβάζει. Φορτώνει, ξεφορτώνει. Παίρνει, πούμε, ανεβάζει φορτηγά. Ανεβάζει τα φορτηγά και τα πάνε. Δουλεύεται το κίνητο. Κινείται το θέμα. Πιο εύκολη πώληση. Πώληση. Να είσαι πολιτή, όχι δικιά σου δουλειά. Ο πολιτή. Θα πουλήσει κοκακόλα, λέει. Θα πουλήσει μανούρε και ο πολιτή, μην νομίζει. Τι μανούρε έχει. Εντάξει, ξέρει τώρα είναι να πηγαίνει ναι. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Που θέλουν όλοι ψυγεία. Θέλουν ναι. Ομπρέλε. Ναι. Έλα εδώ, ρε, γιατί μου δώσε εμένα αυτό. Εγώ θέλω εκείνο το ψυγείο. Εγώ δεν θέλω τόσο ομπρέλε αυτά. Ναι. Χαμό, μαγιοτραβήγματα. Α, έχει τέτοια δυσκολία. Θα ψηρίσουμε καμιά ομπρέλα του καλοκαίρι, εμεί, να ξέρει. Θα μα φέρει εδώ κανένα ψυγείο. Ναι. Βέβαια. Για το δικαστή θέλει και κρύα νερά να έχει το ψυγείο. Βέβαια. Βγάζει και το γυάλινο, το μπουκάλι, μια καλά. Ναι. Το είσαι δικαστή, τα μάτια να φωνάζουν τώρα. Καθάρισαν. Ναι, είναι κάποιοι παρατρεχάμενοι. Οι οποίοι τι φωνάζουν, τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να ξαναμπούν στη δουλειά. Ποιος τους έδιωξε αυτούς. Κοίταξε. Λέγε, θα τα ξεράσεις όλα. Σκουλίγι. Λέγε. Εντάξει. Όχι εντάξει, ποιος τους έδιωξε. Ποιος τους έδιωξε, συνδικαλιστές και θέλουν να ξαναμπούν. Συνδικαλιστές και τους διώξαν, περίεργο. Ποιος τους έδιωξε. Η Πέψη. Κοίταξε, δεν δεχόντουσαν αυτά που. Δεχτήκατε εσείς. Δεχτήκαμε εμείς. Δηλαδή εσείς ήταν ένα άλλο αυτό. Άλλο γκρουπ. Σου λέει πάρε τα φορτηγά, κάτσε δούλεψε μόνο σου αυτά, το ένα το άλλο. Ναι. Ναι, αυτοί δεν αντιδρούσαν, αντιδρούσαν. Τι αντιδρούσαν, δεν κατάλαβα. Εσείς γιατί δεν αντιδράσατε. Εμείς ήμασταν άλλη φάση. Ήσασταν καλά παιδιά. Ναι. Καλά παιδιά. Οι άλλοι αντιδράσαν, τι θέλανε, να πάρουν την κοκακόλα οι ίδιοι. Τι θέλουν να κάνουν. Παίρνει ο Φάνη τώρα 6-7 εκατοστάρικα. Θέλουν 2,5 χιλιάρικα και να κάθονται. Τι θέλουν. Τα 2,5 τα παίρναν ούτω ή άλλω. Τα παίρνανε, ρε φίλε. Στάσου, ρε φίλε. Κάτσε, φίλε. Αν παίρναν 2,5, γιατί να κάνουν μανούρα, α πούμε. Κοιτάξτε, τώρα γιατί να κάνουν μανούρα. Κάποια στιγμή η εταιρεία ήθελε να του κάνει ιδιώτε. Ιδιώτες. Αυτοί δεν θέλαν να γίνουν ιδιώτες. Δηλαδή τι, δεν ήταν ιδιώτες, τι ήταν δηλαδή. Όχι, ήταν της εταιρείας. Ναι, και να του κάνουν ιδιώτες. Ιδιώτες. Δηλαδή. Πάρε τα φορτηγά, ρε παιδί μου, χάρισμά σου, ναι. Κάτσε, δούλεψε. Δούλεψε τα. Ναι, δούλεψε τόσες ώρες. Μπορείς να βγάλεις δηλαδή και 4 χιλιάρικα. Ναι, άμα έχει δουλειά και αυτό. Αυτοί θέλαν το μισθό. Μισθό, αυτά. Κάναν τα σίγουρα και να κάθονται. Δηλαδή δημοσίου υπαλληλίκη και ήταν η Coca-Cola. Χειρότερα. Αμέ. Δηλαδή για να μπει στην Coca-Cola τότε έπρεπε να έχει μέσον βουλευτή και τα λοιπά. Και λίγο τύχη μου, εντάξει. Δεν είναι τώρα. Τώρα θέλει να έχει μέσον εσένα αυτό που λέγαμε. Ο Χατζόπουλο έβαλε μπόλικου έμαθα. Α, δεν ξέρω. Παλιά, ναι. Εσύ ποιο έβαλε εσένα για πε τώρα. Εσύ ποιο μπήκε. Εγώ για να πω την αλήθεια. Σπαθί. Ναι, ήταν ο πατέρα μου 30 χρόνια. Α, σε έβαλε εσένα. Σπαθί, ο πατέρα. Βγήκε σύνταξη και αποτύχη μπήκα. Ναι. Εντάξει. Άλλο τώρα με πατέρα σου, βέβαια. Εντάξει. Ωραίο. Ποιο θα πει. Εγώ θα πω εσύ τι να κάνουμε. Για να ξέρουμε τι γίνεται κιόλα. Και όχι τίποτα άλλο. Το παιδί δουλεύει, σου λέει Κλάρκ βράδυ εκεί πέρα βαράει, φορτώνει φορτηγά. Από τη δουλειά ήρθα. 3-24 ώρα. Από τη δουλειά ήρθε τώρα. Είχαμε, τώρα είμαστε 2-8 ώρα. 2-8 ώρα. Ναι. Το βράδυ δεν δουλεύετε. Όχι τώρα. Το βράδυ τι φυλάει. Το βράδυ δουλεύει σχηματάρι εκεί, κουπανάει βάρτα. Κουπανάει το σχηματάρι. Βγάζει τα πάντα. Μόνο οι φύλακε είναι 27 γραμμέ εκεί πέρα. Μόνο οι φύλακε είναι τώρα. Ναι, είναι ο φύλακα. Μάλιστα. Ναι. Καλά είναι, εντάξει. Κάτσε τον έχω που κοντά μα απολύσουν που θέλω να πάμε εκεί φυλάκιστα. Ναι. Με βγάλουμε κανένα μυρογκάμα το δύσκολη εποχή. Ναι. Ναι, και ξέρει το νυχτογκάμα το. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, δεν λες τίποτα για τα επεισόδια στον τελικό του μπάσκετ. Αν γινόταν στον ΠΑΟΚ για ένα μήνα, θα μιλούσες. Όπως αν έπαιρνε ο Άρης το κύπελο, θα μιλούσες συνέχεια για τη στεναχώρια των ΠΑΟΞίδων. Γιατί δεν λες τίποτα τώρα για τη χαρά του. Ναι, να βγουν οι υπόξιδε από τη χαρήκα. Του ρίπια με κλαρίνο και τελείωσε. Τι θα κάνω να πανηγυρίζω εγώ τώρα. Αφού δεν με το έδωσε ο Τράκη, δεν με το έδωσε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ήθελε να στο δώσει ο Τράκη. Φυσικά ήθελα. Γιατί δηλαδή ο Πάουκ που έχει πάρει, δηλαδή του τα έχουν δώσει. Ποιον έχουν δώσει το Πάουκ, ποιο. Πότε το πήρε ο Πάουκ. Πότε το πήρε ο Πάουκ για να του το δώσανε. Πότε το πήρε, πε μου. Κύπελο. Ναι. Δεν θυμάμαι. Πότε του δώσανε το Πάουκ και του το πήρε και του το δώσανε. Ραπ, λεκτικά μάλωναν ο Κυρσάβας και ο Δημητριάδης σε κάθε περίπτωση. Μπροστά σε μικρά παιδιά. Μπουνιάς από το Instagram, τα ξέρω εγώ. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Τα 3/4 των ζευγαριών έχουν χωρίσει. Το τι πινελίκι πέφτει σε κάθε σπίτι. Να πούμε κάθε φορά τα παιδιά δεν βλέπουν δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να πάθουν τα παιδιά άμα δούνε να μαλώνει ένας γέρος με ένα μεσήλικα χοντρό να πούμε. Σε παρακαλώ δηλαδή τώρα. Δηλαδή τα παιδιά είναι αποστηρωμένα από αυτή την κοινωνία.
Α, μας τρελάνετε, ρε. Είναι, τι να κάνουμε τα παιδιά. Να τα έχουμε στο σπίτι κλειδωμένα επειδή βρίζει ο γείτονας ή ξέρω εγώ, μου τζώνει στο φανάρι ο παραγείτονας. Και επειδή ξέρω εγώ. Όχι, ρε, στην πιάτσα να το κάνει κατόφλωρο το παιδί. Μην ακούς Γιαννάκη και μην βρεις Γιωργάκη. Όχι, ρε, θα ακούει τα πάντα. Στην πιάτσα πρέπει να βγει. Να ψηθεί από τώρα. Εγώ. Ο Αλέφαντος δεν τα λέει αυτά. Εγώ. Πιστεύω ότι το παιδί πρέπει να είναι στο καριολίκι της κοινωνίας. Ψημένο να είναι. Ψημένο. Βέβαια, πότε θα τα μάθει, στα 23. Είδε τον κύριε Σάβα να μαλώνει λεκτικά. Να σου κάνω. Ναι, τι λέτε, ρε. Σεράνο. Δηλαδή, εμένα η ανιψιά μου που είδε τον παππού της και εμένα να πλακωνόμαστε με μια ταβέρνα. Έχει χρονό. Έχει ξύλωνα. Τι έπρεπε να πάει, δηλαδή, στον ψυχολόγο να πάει. Για αυτό το παιδί θα γίνει ιατροδικαστής. Τι να σα κάνω, ρε φίλε. Λοιπόν, Κοκακόλα, τι ομάδα είσαι. Παουξίσιμο. Δεν τον ακούς. Θα πας στο καζίνο να δεις τον Πάο. 7 η ώρα την Τετάρτη. Υπάρχουν πολλοί παουξίδες που δεν θα το δουν το μάτς. Χίλιες προσκλήσεις ανοιχτές είναι ακόμα. Ξέρεις τι χαρτί έχει να πέσει στα καφενεία, τι τάβλικ. Τι, κράγκα, χρούγκα, 4-6, 6-2 με έκλειση παραμάνα για στον Πάο. Ξέρεις πώς θα είναι. Δεν ξέρω. Κλείστε τη φωνή να παίξουμε χαρτιά. Κλείστε τη φωνή να παίξουμε χαρτιά. Ναι. Τι είναι. Τι είναι. Τι δεν άκουσα, τι λέει ο Γιάννης. Δεν άκουσα, ναι. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχαμε, Κώστα, εδώ πέρα. 9.55 και ενώ μήνυμα... Κουμπάνε ο Γιάννης με τον Ρόμπολο θα έρχονται εδώ. 54.340, ναι. Μήπως να φύγω. Λοιπόν, όχι, εδώ πέρα. Κάτσε φάνη εδώ πέρα. Νέο μήνυμα κομμουνιστού. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οπωσδήποτε στο ραπτό.gr οποιαδήποτε στιγμή. Να είναι καλό ο Χριστάκης ο κομμουνιστής, ο οποίος ξέρει και πολύ καλά την τεχνολογία. Ναι, ναι, ναι. Και ανεβάζει, κατεβάζει, κόβει, ράβει. Χριστάκης κομμουνιστής, έγινα τώρα εκεί φίλο στο Facebook, το βρήκα και έχω όλα τα site σου, φίλε. Μπαμ, μπαμ, βγαίνω. Μέχρι και τη Δέσπο βρίσκω κατευθείαν στο Ναϊθαράπη τώρα. Μόλις η Ανταρσία γίνει πρώτο κόμμα. Θα γίνει δεξιός κι αυτός. Το βλέπεις διευθυντής του ΕΡΤΡΙΑ, αυτό είναι σίγουρο, ε. Αυτός. Άνετα, ε. Αυτός θα ρημάξει το κράτος. Στην ΕΡΤΡΙΑ θα τυχωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπω εγώ τώρα. Πρώτες στις απεργίες, πρώτος στο πάλεμα, πρώτος στο λιθάρι. Κατάλαβα. Τι έγινε, μάλλον. Κομμουνιστής με Πόρσε Καγιέν κι αυτός. Μαλώσανε, λέει, στο ρεόκαστρο, πλακωθήκαν στις μπουνιές, τι έγινε. Καλά κάνω, ρε, ας πλακωθούν εκεί πέρα. Άιντε, πολλά μας. Για τα προσφυγάκια. Καλά κάνω, ρε, ξύλο, ρε. Άιντε, καλό είναι το ξύλο. Ναι, ρε, ας παίξουν και λίγο ξύλο, τι. Πήγαινε στο νοσοκομείο. Έχει τι έγινε. Δουλειά δεν θα έχουν αυτοί. Αν είναι και θα πει. Ναι, κοστίζει το κράτος όμως. Αν και άμα θα είχαμε εκεί πέρα πολλούς αριστερούς. Τι έγινε εκεί πέρα, τι πήγαν οι αριστεροί. Από τους αριστερούς λέει και προκληθήκαν τα επεισόδια. Αυτούς τους αλληλέγγυους. Ήταν ακροδεξιά από τη μια μεριά, λέει, και ακροαριστερή από την άλλη μεριά. Ναι. Και μαλώνω για τους Σύριους. Παίξτε, ρε παιδιά, κλείστε ένα γήπεδο εκεί πέρα. Πάτε και στην Ευκαρπία στο Μακεδονικό. Α, δώσε Ανδρώνης, ρε φίλε, το γήπεδο. Ναι, ρε φίλε. Γιατί δεν το δίνω παπλάρα στο γήπεδο. Ραντεβού 10 η ώρα το βράδυ. Πώς είστε, 200 και από την άλλη. Να σου πω κάτι. Μέσα στο χώρο το χαμός. Α, εγώ δεν τους υπολογιζώ τους ακροδεξιούς. Αφού ήρθαν εδώ οι Σκοπιανοί με τους Γερμανούς και μας πλακώσανε. Άσε ρε φίλε, αυτό το ρεζιλίκι τώρα. Το ρεζιλίκι τώρα. Το έμαθα και τρελάθηκα. Τώρα η ακροαριστερή τώρα και η ακροδεξή. Κλάιν, ο Κλάιν και ο Μάιν. Φάγαμε τσαμπουκά. Φάγατε τσαμπουκά μες στην πόλη. Η Κλάιν και η Μάιν τώρα και. Κατάλαβε τι έγινε. Μες στην πόλη σας. Αυτά πρέπει. Για πάτε τώρα στο Ριζενκίλχεν, πώς το λέει. Ριζενκίλχεν. Ναι, να κάνετε μανκίτσα. Τι έχει, κάτι αλόγα τα 2.20 με κάτι άλογο τρίχη να πούμε πίσω, κάτι φοράδε με τι ουρέ τα καρτούκαρτα. Πέταλα ακούγονται. Πλάκα κάνει. Μάσταγκ είναι. Μάσταγκ είναι. Μάσταγκ είναι. Μάσταγκ είναι. Μάσταγκ είναι. Σε πατήσει μια πεταλιά στα οπίστια το άλογο. Λοιπόν, είσαι υπέρ τη. Υπέρ είμαι. Δεν ξέρει τι είπα. Θα πει βία. Ναι. Είσαι υπέρ. Τη βία να λύνουν διαφορέ όμω ναι. Σε κλειστό κύκλο, όχι να την πληρώνουν οι άλλοι. Ναι, αυτό απλά. Εσύ με φταίω, εγώ σε φταίω, αλλά πάω να λύσω διαφορέ μα χωρί να έχει μεταξύ άλλου να την πληρώσει. Δηλαδή γυναίκε, αφά, παιδιά και τέτοια. Ναι. Τι θε, ρε αλληλέγγυε. Θέλω, λέει, Πακιστανοί, ξέρω εγώ και οι Αφγανοί και λαθρομετανάστε να φοιτούν στα σχολεία. Ωραία, θέλει. Θέλω. Τι λέει ο ακροδεξιό, ο χοντικό, ο τέτοιο, ο Χρυσή Αυγή, οτιδήποτε. Δεν του θέλω. Δεν του θέλω. Δεν του θέλω. Ναι. Γιατί ρε, δεν του θέλει, έτσι γουστάρω. Εσύ γιατί του θέλει, έτσι γουστάρω. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, πώ θα βρούμε άκρη. Μπορούμε ναι. Να βρούμε άκρη. Ναι. Δεν βρίσκουμε. Θα σε βρίσω, θα σε κάνω, θα σε. Α, εντάξει. Κλείσε ένα ραντεβού, ρε. Κλείσε ένα ραντεβού εκεί πέρα, πώ είναι. Χίλια από εδώ, χίλια από εκεί. Να γίνει και πέσα για άλλα κι άμμο ρε. Στα πλαίσια τη δημοκρατία θα αποφασίσουμε τα κόμματα. Ποια και... κόμματα να. Α τα τέσσερι μπίπτσι λοιπόν βουτυράτη τώρα και την τζικοστέι να πούμε. Αλλά ξέρει κάτι μπορεί να. Στο ρεόκαστρο. Στο ρεόκαστρο. Ναι. Είναι τώρα όλοι οι νεόπτωχοι. Γιατί είναι νεόπτωχοι, λεφτά έχουν αυτοί κάθε μέρα. Είχανε. Έχουν οι βίλε. Είχανε. 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 Οι βίλε μείνανε, ναι. Και ξέρει τι λένε. Έχω κάτι εγώ συμμαθητέ εκεί πέρα.
Καλά, ήταν ανάγκη, λέει, τώρα τα Πακιστανόπουλα να τα φέρουν να μπουν στο Ρεόκαστρο. Και πού να τα πήγαιναν, Μιχάλη, του λες. Να τα πάνε, λέει, να πούμε. Πού? Στο Κορδελιό. Ποιο ρε Κορδελιό. Ναι. Το μόνο μέρος που δεν θα γίνει ποτέ hot spot είναι μέσα στο Ιδρυπόταμο. Λες. Πάνε κανένα να δεις. Αυγούν οι Ρίου Ντετζανέιρου, Βραζιλιάνοι εκεί πέρα. Κάτι Νεϊμάρ, κάτι Σουάρες. Που πας και άμα δεν κάνει μαγιά εκεί πέρα. Δεν πάνε, λες. Ναι. Πανόραμα να πάνε τότε. Ποιο ρε. Καλά κάνουν, ρε. Ναι. Πού να πας στο Ιδρυπόταμο. Κοίτα, αδέρφη, και δεν τους κάνουν. Εγώ τα Καρντάσια. Ξέρεις που θέλω να πάω. Ναι. Αφού να σε πούν τώρα. Ξέρεις που γουστάρω να κάνουν ένα hot spot, ρε φίλε. Πού ρε φίλε. Απέναντι του κόκκινου το σπίτι. Πού είναι και καλός άνθρωπος και Χριστιανόπουλο. Να πάρει 2-3 προσφυγόπουλα. Σίγουρα, άρεσε με. Γιατί ρε φίλε, αφού είναι τέτοιος. Τι είναι. Είναι για τα παιδάκια, λέει, του τα αρέσει. Αγαπάει τα ζώα, αγαπάει τα σκυλιά, αγαπάει τα παιδιά. Τα προσφυγόπουλα ήταν και στο Πασόκ κάποτε. Ναι, μεταφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι υπέρ του. Ναι. Αλληλέγγυος είναι κι αυτός. Ναι, είναι. Ναι, ρε φίλε, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Αφού τον ακούω. Είναι, υπάρχει και εξομολογέντε. Έχει μια ουδέτερη στάση ο Γρηγόρης. Όχι, όχι, όχι. Ο Γρηγόρης είναι μια χαρά. Εσύ του τσικλίζεις τώρα, γι' αυτό θα κάνεις τώρα αυτά. Τι πάθαμε, δες τι θέμα πιάσαμε τώρα. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο Ολυμπιακό. Είχαμε Ολυμπιακό, Ερακλή, πιάσαμε για τους αλληλέγγυους. Πάμε λίγο Ολυμπιακό, πάμε λίγο Ολυμπιακό. Την είπα λίγο στον Κυρσάβα, λέω, αυτά είναι προνόμια δικά μας, Σάβα. Ποια ρε φίλε. Τα κλάματα, οι καζατζίδισμοι. Μην τα λες αυτά στην Κυρσάβα, ναι. Τώρα. Μην τον πληγώνεις έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω τον Ολυμπιακό να κλαίει. Δηλαδή, μάθαμε τόσα χρόνια να κλαίμε εδώ. Εγώ το είπα και στο τηλεάστη σήμερα, ναι. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Δεν μπορώ, λέω, να, για διαιτησία κτλ. Σου διαφεύγει κάτι, ρε ναι, τώρα... Αυτό είναι η δουλειά του να κλαίει. Όχι, μωρέ, όχι, ρε, αφού είναι η δουλειά του αυτή, ρε φίλε. Τόσα δεν μπορώ να τον ακούω. Δηλαδή, ο αδύναμος φωνάζει. Ο αδύνατος, αυτό που θέλει να δώσει άλοθη. Δηλαδή, χρόνια τα κάναμε εμείς αυτά τα πράγματα. Τα κάνει και ο Ολυμπιακός. Όχι, ρε φίλε. Μήπως μικραίνει το σωματείο του Ολυμπιακού, το εξωγονιστικό, οι παράγοντες, τι γίνεται. Κοίταξε. Τη στιγμή που μπαίνει ο Κυρσάβας στο ημίχρονο, ναι. Και μιλάει με τον Μάνταλο, ναι. Κάνουν ένα λεπτό, ένα διάλογο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 4 λεπτά, 3 λεπτά, ο διαιτητής είναι σπαθή το παλικαράκι, είναι. 50-50, 50. Λες εδώ δεν μετράει. Τώρα, φοβάται κανένα κουμπούρι από την άλλη μεριά. Λες. Φοβάται κανένα σοπάκι από την παράλληλη μεριά. Καναρόπαλο λες. Δεν ξέρω. Κανένα κράνος μυστήριο. Κανένα ληστή του Σεραφείου. Κανένα σπηλιάρισμα δεν πιάνω τα φρένα τίποτα στο αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά φάνηκε και στο πέναλτι του που ζητάει ο Ολυμπιακός και δεν το δίνει και στο offside κτλ. Ότι δεν άμα αυτοί δεν πάρουν 70-30. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι σαν να πήρανε 55-45 υπέρ τη ΑΕΚ πήγε ο διαιτητής. Λιγάκι έσπρωξε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Λίγο έπαιξε, ναι. Λίγο εδρούλα. 55-45, ναι, δεν μπορούν ούτε 55-45. Ναι, λίγο εδρούλα. Έπαιξε λίγο. Λίγο, ναι. Εδρούλα, ναι. Και η κούλα έγινε Κυριακή. Να τα, ναι. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Να ήταν η εβδομάδα όλη. Να τα. Προπονητάρο Χιμένεθ. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ένας παίκτης ήταν ο Σιπαρών εκεί για την ΑΕΚ. Και μιλώ για τον Μπακασέτα σαν έξω δεξιά. Ούτε έκλεισε, ούτε έκανε, ούτε έρανε. Τίποτα. Ούτε, τίποτα μηδέν. Όταν μπήκε ο Λάζαρος εκεί δεξιά, αναστατώθηκε το σύμπαν. Μπετατζής. Ναι, δημιουργήθηκε κατάσταση, κούρσες, ιστορίες κτλ. Δεν έρχεται εύκολα στον κόλ, αλλά σαν διείσδυση, σαν. Μια ανακατοσούρα την έχει εκεί. Την έχει μια ανακατοσούρα. Έτσι λέγω, με θυμίζει και τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον Ιθοφιό. Πού το θυμήθηκε, Σάκη. Του καμπούρι λίγο με χαρά. Έχει αυτό το στυλάκι. Ναι. Σιμόες επικός. Επικός, ε. Επικός ο Σιμόες. Πολύ καλός ο Λαμπρόπουλος. Και τις γιορτές έπαιξε ο Σιμόες. 6-8, ναι. 6-8. Ναι, εξάρι. Ναι. Σέσβησε. Τον άλλο τον Μάρτις το διέλυσε κάτω χαμηλά ο Ρωμαίο. Καφάσεις τίποτα, μηδέν. Καφάσεις είσαι. Ναι. Αυτό το Μάρτις θέλει Νταϊλίκη. Δηλαδή, ναι. Τι θα πει Νταϊλίκη. Θέλει Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Θέλει Καμπιάσο. Θέλει. Θέλει. Θέλει λιταριό δηλαδή. Θέλει αλιταριό. Θέλει σε πάρτο και τέτοια τώρα. Ναι, δεν έχει. Χαφ, ναι. Τώρα τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Το Μάρτιν. Το Μάρτιν. Δηλαδή θε έναν σαριφάρ τρομοκράτη και αλγερινό τώρα. Θέλει ένα αλιταρά. Στι τράγκε αυτό κτλ. Ναι. Αργεί πολύ ο Ποτίας με τον Τακώστα χαμηλά. Ο Λεάνη. Τη χαρά την έφαγε επειδή είναι αργό. Τον τράβηξε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αργό. Τον έβαλε κάτω στο σπριντ. Τον έκανε 15 μέτρα κούρσα, του τραβάει και ένα σταμάτημα, πάει να το φύγει από την άλλη μεριά, του κάνει δεύτερη κάρτα, ήταν δεύτερη κάρτα κανονικά. Και άλλοι παίκτες έπρεπε και από την ΑΕΚ να πάρουν κάρτα και ο Φιγκέρες έπρεπε να πάρει κάρτα. Παίξει μια φορά, μωρέ. Έπαιξε λίγο δυνατά. Ας παίξει λίγο ΑΕΚ τώρα. Και κοίτα τους μ' άρεσε. Ναι. Όχι σαν την Τούμπα προχθές. Όχι, Φάνη, ίσω το μάζι που ήταν. Μα πει ο Παόξης. Για λέγε, για πίλα. Τι δελασάλη τραυτή με τη σάλ και η κερκίδα σα μετά το 25ο λεπτό.
θα κάνει κανένα καφέ, ρε παλιάνθρωπε. Θα χύσει το καφέ να πάρουμε κανένα φράγκο. Για την τελευταία φορά που έχει το καφέ, πληρώσαμε τι κλινικέ. Ναι. Άσε, άμα να χύσει το καφέ, άσε το χύσει κανένα άλλο. Ναι, λέγε ρε παλιάνθρωπε. Εκκλησία ήμασταν. Να, βέβαια. Όχι, με λένε υπαοξίδε, κουφάρε αυτό που λέει, τι είναι αυτά που λε. Λέω, Δελασάλ, Ανατόλια. Ορίστε, ναι. Και μάρτυρα, εδώ, φάνη ρίστα. Ήσουν σε ποια θύρα. Στην 7. Στην 7. Ναι. Πες μου, γιατί ήσασταν Δελασάλ. Δεν ξέρω. Εφραίμα Αλεξάνδρ. Ακούγαμε αυτό το μπούζο, ναι, όλη την ημέρα. Πότε. Να είμαστε αυτό, να μην τσιμπήσουμε, να μην κάνουμε στις προκλήσεις αυτά. Κρίμα είναι, αυτά είναι. Αχα, είναι μάλλον, κρίμα. Μάλλον, ο διευθυντής έλεγε δύο πράγματα. Βέβαια. Ναι. Πήρε γραμμή. Πήρε γραμμή. Καλά, σωστό έλεγε, σωστό έλεγε. Σου λέει, μπορεί να σας κουνάνε τα 50 ρελιγούριδες Έλληνες οι Γερμανοί. Μπορεί να σας πάσαν στο ξύλο οι Γερμαναράδες μέσα στην πόλη σας. Και πώς λένε οι Σκοπιανοί, είμαστε η Μακεδονία, η Greek, να πούμε. Κωστά, θα δώσω ιδέα τώρα για τα παγιά που θα πάνε πάνω στον Γκέζελκίρχεν. Μη. Όχι, θα πάρεις καφέ πέδιλο και άσπρη κάλτσα και θα τις πετάσεις κερκίδες. Καφέ πέδιλο και άσπρη κάλτσα του Ρακάρ τώρα εκεί και θα τις ρίχνεις επάνω, ρε φίλε. Όπως ρίχνει τα 50 ευρώ. Μας δίνανε. Σκοπιανοί, μας βαρέσαν οι Γερμανοί. Μας κουνήσαν τα 50 αυτοί. Είπαν ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Φάγαμε τα 3. Φάγατε τον γκολ και σας τα κοτάρες. Και χθες με τον Ολυμπιακό έτρωγε σίδερα κερκίδα. Αυτό τους είπα και δεν το δέχονται. Ναι, αλλά ρε φίλε, το πήρε. Ποια κόντρα το μάτς. Ποια τούμπα, μωρέ. Ποια τούμπα, μωρέ. Για πες μου, τσιμουδιά. Τσιμουδιά. Φλωριά. Τη φάγαμε. Τη φάγατε. Φάγαμε και τα ηλίκη στην παραλία. Και τα ηλίκη στην παραλία. Πάρ' τους πέτατους μέσα να πούμε. Στα λόγια. Φαντάζεσαι τώρα να μπουν στα αλήθεια οι Τούρκοι εδώ. Πού θα πάνε οι Χρυσαυγίτες και οι Ακροαριστεροί να κρυφτούνε. Οι πρώτοι που θα μπουν κάτω από τα τραπέζια του Καβενέρε. Με το κινητό, ρε, θα κάνουν κοινοποίηση, να πούμε. Το ίδιο το κράτος θέει, Κώστα, που μας θα κάνουν τα ηλίκη. Έλα ρε το κράτος θέει. Θα σου πω κάτι. Άσε αυτούς τους Γκέζελκίρχε και Βαρντάσκα και Μαρντάσκα μέσα στα λαδάδικα και διώξε την αστυνομία από εκεί. Διώξε την, να μην υπάρχει αστυνομία. Γιατί άμα πάει κάποιος τώρα να τους κάνει μανούρα, η αστυνομία θα κυνηγήσει τους Έλληνες. Ας τους μόνους και θα σου πω εγώ μαγιά να πούμε. Βαρδάσκα και σάλκι και μάλκε. Το κράτος θέλει. Λέει. Θα κάνει μανούρα. Ναι. Ξέρω εγώ τα φυτάκια τι καλά εκεί πέρα. Θα ψάριβαν ακόμα μέσα στην λεωφόρο νίκηση εκεί τη Σάλκη. Δεν ξέρω, φίλε. Όχι, ρε φίλε, τα λέμε όπως είναι. Ναι. Γιατί ο ένας σκέφτεται, εντάξει, σε κάνει μανούρα όπως και ο Φάνης και εγώ. Τι να πούμε, αφού πρώτα θα πούμε, θα μας μαζέψουν οι δικοί μας. Θα μας σημάσουν. Κατευθείαν στο τμήμα. Ναι. Στο τμήμα. Για βγάλουν από εκεί πέρα και να δω εγώ θα ξανακάνουν μανούρα. Ναι. Γιατί άμα πας εκεί πάνω, δηλαδή στη Σάλκη πάνω, τα λόγα δεν θα κυνηγάνε σένα οι αστυνομικοί. Πάντα κυνηγάνε. Τους δικούς θα κυνηγήσουνε. Εντάξει. Άμα δεν σκάνει μαγιά εκεί. Τα λόγα. Να πω ότι οι δικοί μας όμως μπήκανε τα μάτια με τις κλούβες και τους ρίξαν ροπαλιές εκεί τη Σάλκη. Να πω εντάξει. Δεν μπορεί ρε φοβάται. Φλωριές. Ξέρεις τι φοβάται ο Φουκαράς ο Τσίπρας και το επιτελείο του. Σου λέει πάει κανένα ρόπαλο, πάει στραβά. Αντί να πάει στο σβέρκο, να πάει σε κανένα παίδι, φύγει κανένα νεφρό. Τότε κάτσε πούμε... και τρώγεται αυτά. Τότε τρώγεται τώρα, μην μιλάς. Ναι, κάτσε και τρώγεται. Τρώγεται τώρα το τραμπούκο και τη φλουριά και μην μιλάς. Καλά μας κάνουν. Κοκακόλα λέγε, το μάτς πώς το είδες. Ποιο μάτς. Ποιο μάτς. Ρε Ραπτόπουλε, θυμάσαι τις σαρδέλες στην Τούμπα με το γάβρο. Έβραζε η Τούμπα. Ναι. Ναι. Εκεί ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πάμε διάλειμμα. High time out. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λαφτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαφτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαφτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά.
Σε 15 μέτρα. Στο! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Δεν μου λες, ρε, αυτοί που λένε όχι στην Coca-Cola που φωνάζουν, τι είναι αυτοί, αυτοί εδώ είναι. Αυτοί και άλλοι παρατρεχάμενοι. Τι είναι οι άλλοι παρατρεχάμενοι? Από εδώ, από εκεί, κόμματα, οργανώσει. Κόμματα. Ο καθένα ό,τι το βολεύει. Συγχαίροντα δηλαδή. Ναι, ό,τι το βολεύει. Εσάς δεν βολεύει, εκείνη καλά. Σε μένα η δουλειά μου, ο κόσμος να έχει δουλειά. Μπορεί ο κόσμος αυτό. Αυτό είναι. Μεγάλωσε η κορώνα τώρα ο άνθρωπος. Ναι. Άμα τα αφήσαμε σε αυτούς θα την πιάνει την Coca-Cola στην Ουγκάντα. Μάλιστα. Κάθε μέρα κλείσιμο πόρτας. Συνδικαλιστές. Καρκίνωμα, μεταστατικό. Εκεί νομίζω ότι είναι. Είναι μεταστατικό καρκίνωμα, στο λέω. Εξτράξε, είναι καλός όταν είναι και λογικός ο συνδικαλιστής. Δεν υπάρχει συνδικαλιστής καλός. Συνδικαλιστές είναι για μπουνιές οι περισσότεροι. Μπορεί ένας καλός ήταν ο συνδικαλιστής. Ένας συνδικαλιστής βγήκε καλός. Ποιος? Γιώργος Πατακός, το Μυστρί. Ναι. Συνδικαλιστής δεν ήταν. Ήτανε. Όλους δουλειές άνοιγε, δεν άνοιγε και όλους δουλειές. Το Μυστρί. Σόπα ρε. Πατακός ρε. Άιτε ρε τώρα, συνδικαλιστάρας ρε φίλε. Η έννοια του συνδικαλισμού. Δηλαδή. Πήγαινε και τη θεσική δουλειά. Δουλειά σου κάνει εργοστάσιο τώρα. Πάνε στη Γιάρο οι φουκαράδες οι αριστεροί. Ο άλλος ήθελε να δουλέψει σαν διευθυντής χωρίς να ρίξει μια σφυριά, ένα γκασμαδιά, μια τσαπιά. Ήθελε κατευθείαν ο τέτοιος. Γι' αυτό πήγε στη Γιάρο. Τότε. Τότε, ναι. Όχι, ρε, φίλε, εγώ μπορεί να ήμουν αριστερός. Κάτσε τώρα, τι θες, δηλαδή, ρε Κώστα, να πούμε. Μπορεί να είμαι αριστερός. Επειδή είσαι αριστερός, φάει ιδέα να πούμε. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να διαβάσω το ριζοσπάστη. Να διαβάσει, ρε φίλε. Πρέπει ο Ρουφιάνος, ο περιπτεράς της εποχής εκείνης. Ναι, Ρουφιάνε. Και ο Θυρωρός ναι. Να με καρφώνει. Φυσικά, ρε, πάνε διάβασε το ριζοσπάστη, δεν σε πληρώνω εγώ επειδή δεν είσαι να κάθεσαι και διαβάζει το ριζοσπάστη. Άκου να δεις. Τι ήταν δηλαδή. Δεν καλά σε λέει. Δεν θα διαβάσει το ριζοσπάστη, σε πληρώνω και όλα τα κάθεσαι στη σκιά. Στη Γιάρο να πάνε διαβάσει. Ντροπή σου, ρε. Εγώ ρε ντροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άσε τώρα. Ραπτόπουλε για το Μίκη Θεοδωράκη έχει ευθύνη. Και το κατάντημα τρόπον την άρα. Άλλος κομμουνιστής του Δωράκη. Ο Μίκης. Τι. Μεγαλύτερος τραγουδοποιός ρε υπήρχε. Τι εδώ από... ένα του Χιλιδόνι ρε. Ένα πώς κουτσουλάνε τα περιστέρια ρε. Άσε με τώρα ρε. Αυτό είναι ασέβεια. Ποιο είναι ασέβεια. Στο Μίκη. Τι είναι. Ασέβεια. Ποιο Μίκη. Εγώ ένα Μίκη Μάσου ξέρω ποιο Μίκη. Κάτσε ρε, έχει γράψει πράγματα. Έχει γράψει θάματα ρε. Πλάκα κάνει τώρα. Έχει γράψει ιστορίες. Τι έχει γράψει. Πες ένα τραγούδι δηλαδή. Πες με ένα τραγούδι που έφαγε 3.000 δίσκους γαρίφαλα στην πίστα του Θεοδωράκη. Εντάξει, αυτά δεν ήταν τα εμπορικά, ήταν τα. Ποια, τι. Πες με ένα τραγούδι Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ξέρεις ότι ένα και είναι 40 χρόνια τραγουδοποιό. 40 χρόνια. Άμα σε πω ένα τη Πάολα θα το βρει κατευθείαν. Ανάγια. Τι με πουλά τρέλα, ρε φίλε. Παίρνει την Ταλάρα και Θεοδωράκη. Και... Εντάξει, παιδί μου, είναι παλέμαχο τώρα. Τι δηλαδή... παλέμαχο είναι. Εντάξει, τώρα το ρόβα ξέρω, τώρα δεν ξέρω να το ψηφίσει. Δεν παλιό. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Εντάξει. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Ένα το χιλιδόνι. Όχι, η άνοιξη ακριβού τα λάρα και στο τραβήξε. Να, Γιάννη, με αυτό. Σου νίκη είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Πώς θα τραγουδούσε τελεγιά. Η Αεκάρα που λες πήρε νίκη μεγάλη. Ανέβηκε επίπεδο. Ο Φόρτης δεν με πολύ άρεσε, αλλά ήταν καλύτερος από τον Μπέρχαντ. Και η πίσω γραμμή ήταν εκπληκτική. Εκείνος ο Λαμπρόπουλος έπαιξε σαν λυσασμένος επάνω στον Ιντέγε. Γιατί ξέρεις, είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Και το διώξαν τον Κάνα τον Ράνα και σου λέει: εσύ, ρε, θα σας πιω το αίμα να πούμε. Τους τρώσω εγώ. Τους έστρωσε να πω και τα λοιπά.
και η δεξιά πλευρά του, πώς του λένε, τη ΑΕΚ, με τον Βράνιες, Χόλεν έκανε, την πήρε τη νίκη. Την πήρε τη νίκη χωρίς να παίξει μπάλα, μάχες, σώμα με σώμα. Τα χαφ πήρανε πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Σιμόες, στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, Μάνταλος, όχι σαν χαφ, σαν εξτρέμ, σε 4-3-3 κλειστό με Γιώχανσον στη θέση του Πατή το λόγω τραυματισμού. Ναι. Δεν μου λες, αυτός ο Αϊντάρεβιτς τι θέση έπαιζε χθες? Ήτανε κόφτης, οχτάρι. Κόφτης ή οχτάρι, για το ίδιο. Εξαρό οχτάρο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, γιατί είναι πάνε και πολύ... Λίγο πιο μπροστά, ναι. Δεν είναι όμως κανένας παιχταράς. Κοίταξε, στο μάτς το συγκεκριμένο, ναι, που είχε ξύλο, είχε, που είχε ένταση, που είχε μάχη. Χρειαζόταν. Ήτανε ντάις, ήταν παλικαράς. Τελικούσκουλο εκεί. Αν έπαιζε, ας πούμε, ο Μιλιβόγεβιτς αντίθετα από την άλλη μεριά, θα είχαμε σώμα με σώμα, μάχες κτλ. Έπαιξε εκείνος ο κοντός, να πούμε, ο Μάρτινς. Ναι. Εντάξει, δεν, ο Φορτούνης έφαγε κάνα 2-3 κλωτσίδια στο πρώτο 25 λεπτό. Ψιλοφοβήθηκε, σκοντροφοβήθηκε. Κτλ. Το χθεσινό μάτς ήταν, ναι, μανούλα για βαρέλα μέσα να υπήρχε. Ναι. Και δεν υπήρχε βαρέλα, να πούμε. Και έτσι κάπως θα παίξει ο Ηρακλής, λέει, τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Mm. Όπως έπαιξε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Μια μικρογραφία της όλης της ιστορίας θα παίξει ο Ηρακλής. Mm. Το ΠΑΟΚ. Λες να πούμε συνεχιστή παράδοση. Αυτό το μας είναι η άσοχη διακοπή. Πάλι παράδοση. Πάλι, ξέρω πάλι, πάλι παράδοση. Θα πιάσει ο Χατζηγιάνκος πάλι δουλειά. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Καλός, ναι, άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Ναι. Πήρε το λάμπρο, έκανε και τους βοήθεια. Τώρα και ένα... Δώσε και ένα πόντο ακόμα. Δώσε καλέ ένα πόντο. Κουστάρο Στέφανο, κάντε τώρα πρόσληψη, λέει ο Μάκης. Παίξαμε στην έδρα τους. Κάνε προσλήψεις, ρε. Ακού. Παίξαμε στην έδρα τους. Αθώσαμε το Λάσκαρι. Είχαν διπλάσιους οπαδούς και από πάνω, κλαίνε. Μάλλον ήθελαν να μην κατέβουμε για να έχουν ελπίδες. Λέει ο Βάζελος Παναθηναϊκός, ναι, ρε. 300. Γιατί κατεβήκατε κι εσείς, ρε. Αμάγκεσαι, ρε Δημητράκη Γιανακόπουλη. Ήρθες εδώ πέρα με την ομάδα. Έλα μόνο με τη Μερσεντές. Να πιούμε δυο φρέντο και σήκω φύγε. Τα κανόνιζε το Πασόκ τότε εκείνη την εποχή. Τι μας έκανες. με τις ιδέες τύπου αποκέντρωση. Η Λάρισα πρωτάθλημα εδώ, Βόρεια Ελλάδα, πάρτε κάτι. Να τον μπάσκετ ο Άρης, να κάνα κύπελο ΠΑΟΚ. Να ο μπάσκετ ο Μιχαηλίδης το Πασόκ, να κάνα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Βοήθαγε το Πασόκ. Επί Χούντας, κοίταξε, το Πασόκ και η Χούντα, τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, του Ανδρέα το Πασόκ, του Ανδρέα το Πασόκ και η Χούντα, αθλητικά βοήθησαν πολύ τις ομάδες. Απλά τι έγινε, επί Πασόκ τις χρεώναν τις ομάδες, τρώγαν πολλά λεφτά. Βάζανε παντελόνιες από πολλά λεφτά. Λομπορλόμ. Το ξέρεις το Λομπορλόμ. Στο χωριό το λέει. Το ξέρεις το Λομπορλόμ. Στο χωριό Λομπορλόμ. Λοιπόν, 9.95 και ενώ μισήμα στο 54.340. Είσαι υπέρ της αυτής, έτσι. Είμαι υπέρ, ρε φίλε. Ό,τι πεις είμαι υπέρ. Μόνο υπέρ να είσαι. Είσαι υπέρ, ρε φίλε, έτσι. Να κερδίσεις την κατηγορία με τη Λαμία, είσαι υπέρ. Σήμερα το κόκκινο το βόδι. Να πούμε... Σήμερα το κόκκινο το βόδι. Μην το λες το κόκκινο, μια χαρά επειδή είναι ο Γρηγόρης, ρε φίλε. Λέω, είσαι υπέρ του Λαρκάνιου Άρης ένσταση για τη Λαμία. Με οποιοδήποτε τρόπο. Μισό λεπτό, ρε. Και ο Ολυμπιακός τότε με οποιοδήποτε τρόπο με τον Παοξή τον Καγκάτση, ναι, πήγε και έκανε να πούμε την ένσταση με τον Βάλνερ, ναι, και πήρε το πρωτάθλημα με οποιοδήποτε τρόπο. Ωραία. Εμείς όμως τον βρίζαμε. Γιατί? Γιατί το πήρε. Γιατί το πήρε. Γιατί με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Η Τρίπολη πώς έριξε κατηγορία. Ρε, αυτό του δεν είπες, το είπες. Ναι. Μπράβο. Η Τρίπολη του λέω δεν σε έριξε με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι, λέει πες αγωνιστικά. Πάρε στα χαρτιά. Έπεσε η Τρίπολη κατηγορία, ρίξανε σένα. Στα χαρτιά. Γιατί ο Άρης τότε στα χαρτιά να ανέβει, του λέω, ρε Βόδη. Εφόσον είμαστε εμείς Μακεδονομάχοι και είμαστε υπέρ του τα παιχνίδια να κερδίζονται στο χορτάρι, επειδή μας συμφέρει εμπορικά. Αυτό είπα εγώ. Αυτό είπες, λέω εσύ. Αυτό είπες εσύ. Όπως βολεύουν τα κολομανάκια μας, λέω. Δηλαδή, από τη μια μεριά βρίζουμε τον Ολυμπιακό, βρίζουμε την Τρίπολη, γιατί κάνουν ενστάσεις και αυτό κτλ. Εσύ λέω, ανέβηκε κιόλα και μια κατηγορία. Σε ανέβασε ο Ιωαννίδης για να πάρει και κάνα ψήφο από του Ηρακλήδη. Ήταν λίγο στη ΦΑΠΑ η Νέα, ναι, Δημοκρατία τότε. Ναι. Θέλαν ψήφι και τα λοιπά. Σε ανέβασε ο Μάγκας ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Τσάκαλος μεγάλος. Τσάκαλος. Κύριε Μουρεγέμο. Κύριε Μουρεγέμο. Τι μάνι ζάνι. Και καϊόλι. Και καϊόλι. Το διώξανε αυτό, είναι το Καγιούλη. Δεν ακούγεται ο Καγιούλη. Ακόμα εδώ. Μήπως έκανε και αυτό στην καλόγρα για να μην ακούσει ξενοδοχείο τίποτα, ρε. Σαν τον άλλο. Εγώ βλέπω ότι ο Καγιούλη ακόμα εδώ είναι. Αυτός δεν τον έδιωξε ο Ολλανδό ακόμα. Όχι, ρε, δεν τον έδιωξε. Δεν διώχνει ο Ολλανδό Νικολάκη, δεν τον διώχνει τον παιδί. Άμα κάνουν κάνα άσο, του κάνει κάνα. Πώ το λένε. Ναι. Κάνα ψυχικό σαβίδι. Ξέρει, σαν του ουρακοτάκου θα πανηγυρίζει. Τον πήραν εκεί με την Nike, την καλά. Θα νομίζουν ότι κερδίσαν κανονικά. Καθίστε, κύριε Καγιούλη, καθίστε τώρα. Είδε κανένα κίσκι δεξί μπάμπι στο καφτατζόγλιο. Κάνα Βελιγιανίδη αριστερό μπάμπι στο καφτατζόγλιο. Όχι, δεν του αυτό να το πάρουν οι δημοκρατέ. Είδε κανένα μπούγκουρα στο όπερ στο καφτατζόγλιο. Μην δει κανένα κλάου.
Καζόγλιο. Άμα δει Κλάους και φέρουν πίσω τον Μαντούρο, σίγουρα είναι το μάτσο. Καλά, τον Κλάους α το δούμε. Δεν το δουν Κλάους, έτσι, μπράβο. Και ξέρει ο Κλάους. Θα ξεσπάσει τον Ερακλείο Κλάους. Ποιο το παπίτο του Ταχαμών, ξέρει εμεί Ευρώπη. Εμεί το βγάλαμε τον Γόλο. Ψήφου θέλουμε του χρόνου. Άσε τον Ερακλή, αφού οι μπίκε να πούμε. Στη Βέρεια δεν πήρανε την ομάδα και την έχει ακόμα ο Ολυμπιακός με τον Αλβανίδη. Ναι, γιατί να μην το πω. Λες να του πει ο πρόεδρος εκεί πέρα του Ταχαμών, πάνε με του Σκαρπίνη και του Φραπέλες. Να μην υδρώσει κανείς. Ξέρω εγώ. Γιατί να μην βοηθήσει ο πρόεδρος. Μην δώσει κανένα ρεπό τον Χατζηγιάνγκο. Λες. Το δώσει κανένα ρεπό. Α το δώσει ένα ρεπό. Γιατί να μην το δώσει. Λοιπόν, 9-5-5 λοιπόν, 54-34, μας πούνε οι Αριανοί ρε. Θέλετε ρε, να παίξετε να πούμε με συν 6 βαθμούς και να βγείτε κατηγορία και να σας λένε για 30 χρόνια υποοξίδες μέχρι να ψοφήσουμε. Εσείς ρε με τη Λαμία τότε πανεβήκατε στα χαρτιά. Θα βγει ρε τσινιά. Θα βγει ρε τσινιά. Θα βγω αγωνιστικά εγώ ρε Κώστα. Θα βγει ρε τσινιά. Δεν μπορεί να πηγαίνουν οι ομάδες κάτω τρένο τώρα. Εντάξει, θα κάνουν και κοιλιά. Θα βγει ρε τσινιά. Ότι ανέβηκες κατηγορία με μείον 6 ερθεί και τα λοιπά. Θα βγει ρε τσινιά. Θα πούνε ο Τένες έκανε τις πλάτες, θα πούνε πολλά. Τώρα και το φιλαράκι δεν έφερε τίποτα από το χείο στον κανένα επιδητή και άστα αυτά να σωθούμε να τελειώνουμε. Τι να φέρε. Αγουάρι μου. Τι να φέρε. Τι να φέρε. Πέρα κανένα επιδητή από το χείο στον εκεί τι πέρα. Τι να φέρε από το χείο να τελειώνουμε. Να ρίξει τα μπαγκουή, τα μαρούλια μέσα στη Χαριλάου. Σώθηκε η Λάρισα, τη βλέπεις. Δεν θα σωθεί. Το σάκι τον είδε, σα πούμε μάλιστα καφέ. Καλό αυτό για τον Ηρακλή. Αυτό θέλαμε κι εμεί. Καλό αυτό. Αυτό θέλαμε. Καλύτερα να ανέβει η Λάρισα και να παίξει με Βέρεια. Ηρακλή και με, πώς το λένε, με Λεβαδιακό. Ναι. Άσε, σωθεί η Λάρισα. Μια χαρά. Άσε, να παίξει τρεις ομάδες να σωθεί. Τους έχεις τώρα, τους έχεις πολύ άνετα. Να πέσουν οι δύο να σωθεί μία. Από τους τρεις να σωθεί ο ένας. Άσε, ρε, δεν παίζει κιόλα, μην ανέβει πιο πολύ. Ρε. Είχαν το Σαραμαντά να πούμε, ποδοσφαιρικά διανοητικά καθυστερημένο. Ποδοσφαιρικά. Τι πα τα Σαραμαντά και κάνει εκεί πέρα. Τι πάρε πουλάκι μου και κάνει καρατιά. Τον παίρνουμε στο δάσκαλο να κάνει λόγο και τέτοια. Μια χαρά είναι αυτό. Ζάχαρη. Έχει στρίβει γρήγορα. Πω, ταχύτατο. Όπλο είναι αγόρι μου ο Σαραμάντα. Δολοφόνο να παίζει με τον με το δάσκαλο Σπάνι. Λες. Πολύ καλό για πυρμαχία. Και στάσος ο με τρίο αναστήματο. Τσογλανάκο τον βλέπω. Τι θε ρε Σαραμαντάκι. Και πα και κάνει καρατιά στο δάσκαλο. Τι με το χούντο στο survivor, λέω εγώ να πούμε. Κούρο αριστερό μπακ. Άκου Παντελίδη. Τιμώρη έτονα κούρο αριστερό μπακ. Και πιο ψηλό, κούρσε παίρνει. Και πιο μαχητικό, και τι τον έχει το Σαραμαντά εκεί πέρα που κάνει κάθε μάτι και αποβολή. Δεν είναι κακό παίχτη. Δεν κακό. Όχι. Δεν είναι κακό. Είναι και playboy παίχτη. Ναι. Στα περιοδικά εκεί που μαλλί χωρί τράζε. Ναι. Δεν είναι κακό παίχτη. Άμυαλο είναι. Σε τι να κάνουμε τώρα. Τι να τον κάνουμε. Τι να τον κάνουμε. Του ακάτεψε τον Ηρακλή. Α. Αλλά κοίτα. Και ο κόρπο με το σιόπι. Κάτι γροντίνε, κάτι δόνε. Ρεδώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, σε αποκληρώσει ο μπαμπά σου, τι μάτς έκανες εχθές. Τι πήγες έκανες. Τι πήγες και έκανες. Ρε. Γιατί ρε φίλε. Με το Σαββίδι αντίπαλο χάφρε. Ρε, βέβαια. Έλα ρε Δόνι ρε. Ο Ιτζόγλου με τριότητα. Ναι, αλλά ρε Ακλής κάτι άχαστα έχασε, γιατί όμως. Γροντίδε ντράμψεις. Δεν μπορώ εγώ να ζητήσω ευθύνη από τον Πασά. Δεν μπορείς. Ο οποίος εγώ αν ήμουν προπονητής θα τον είχα εξάρει μπροστά από τα δυο στόπερ σε λίγα μέτρα εκείνη η θέση του. Τι να ένας, κάνει γι' αυτό. Ο Τζιόλης της γραμμής. Το βάζω εκεί, το ταλαιπωρούν στη γραμμή. Γερό παιδί, ψηλό παιδί. Να έρχεται και στις στιμένες φάσεις, πας και ξεκάνει. Τι τον θες εκεί, εξτρέμ τον Πασά. Τι να κάνει όταν γυρνάει ο καημένος και κοιτάει τον πάγκο. Μόνο τον πάγκο χωρίς μπροστά από τα center back. Βάλ τον μπροστά από τα center back εκεί. Βάλε η Τζόγλου και Γροντί να πούμε. Τρεις. Πέτα Δόνι τέταρτο, Λεωζίνιο μαζί με Περόνε. Έξι. Εκεί πιάνε τα πρέσιξ σου και τα λοιπά. Πάρε του πόντου σου. Τι τον βάζει τον Πασά, αλλά γύρε εσύ κύριε προπονητά να πούμε. Τι τον βάζει στη γραμμή εκεί πέρα και χάφκε. Εξάρινο ο άνθρωπο. Μήπως ήθελε να φύγει με πιο πολλού στην κόντρα, ρε Κώστα, να ανέβει κι άλλο. Να βγουν Καραγκούνη αριστερό μπάκ. Αντεπιτίδεται τον γιατρό σου, Ερακλήδη. Α, ο Γκούγκλ. Όχι, λέει. Καραγκούνη αριστερό μπάκ. Αργυρόπλο δεξιά, κούρο στα χαφ για πίεση ψηλά. Ο κόρμπο όμω σερνόταν, λέει, μετά το 60. Θέλει, λέει. Ναι, αλλά Καραγκούνη δεν θα παίρνει τι κούρσε, ρε, εσύ, γιατρέ. Ξέρει τι λέει ο γιατρός. Σαν τον Τζανακάκη θα πηγαίνει, σαν τον Κάβουρα να πούμε. Θυμάσαι τον Τζανακάκη αριστερό μπακ. Δεν του θυμάμαι. Δεν ανέβαινε όπω έπρεπε ανέβαινε. Να πούμε. Δεν έχει σαν να πατάς στο σερ του 3 και να μην φτάνει ποτέ στον όρφο, ρε Κώστα είναι αυτό. Λοιπόν. Τι να τον κάνω, ρε. Κώστα ο Μαρίνο, λέει ο Παναθυναϊκό, έχει κάνει ομάδα που δεν τρώει φάσει. Αποκάλυψε ο Κουρμπέλη στα χαφ καλύτερο από Ζέκα. Ο Άρης περιμένει ένσταση. Ένσταση. Τι ένσταση περιμένει. Από τη Σπάρτη του Γιανακόπουλου. Ναι, όπως και να έχει το ζήτημα, άμα εσύ ωφεληθείς,
Θα φάει την ετσινιά. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Στο παιχνίδι υπάρχουν κανόνες, λέω 763. Ναι. Με το ίδιο σκεπτικό να καταργήσουμε και τον topic control rap. Αριανός 763. Ναι. Πρεπουλάκι μου, εγώ σου λέω ότι οι παοξίδες θα σε τρολάρουν 30 χρόνια. Εντάξει. Δεν μας ενδιαφέρει. Να τρολάρουνε, ρε. Να ουρανός να κυγεί. Ο Κλάος, αδερφέ, λέει ούτε σε σάκο του box δεν μπορεί να ξεσπάσει. Γιατί δεν μπορεί να βρει στόχο να τον πετύχει. Όχι στον Ηρακλή. Άιτε πάλι με τον Κλάος. Στέφανε, είδε πρόγειο, στη κεφαλιά ήταν αυτή, του εξαφάνισε. Ήμπρα, εγώ δεν φωνάζω, ήμπρα. Και με ανοιχτά μάτια. Με ανοιχτά μάτια. Έτσι. Με ανοιχτό μάτι. Πες με ένα μποξέρ που τρώει μπουνιά και έχει ανοιχτό μάτι. Πες με ένα μποξέρ που τρώει μπουνιά και έχει ανοιχτά μάτια. Υπάρχει. Ουδής. Ουδής. Κι όμως ο πρίγκιπας με ανοιχτά μάτια του κάρφωσε. Φωνικό ένστικτο. Ναι, είδες. Φωνικό ένστικτο. Τον είδες ότι είχε τα μάτια ανοιχτά. Σηκώθηκε σαν πλατάνη, φίλε. Στρίβει. Όταν... Δεν ακούω Γιάννη. Όταν φτερνίζει. Το ίδιο πράγμα είναι. Κλειστά τα μάτια όταν φτερνίζει. Όταν φτερνίζει τα μάτια τα έχει κλειστά. Ναι. Και όταν κλάνει πάλι κλειστά τα έχει. Εκεί τώρα μπορεί να σφίγγει σε λίγο κόστο. Από το σφίξιμο. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη ρετσινιά θα είναι. Υπάρχει και το offside του Βελόνη. Γιατί ρε ο Βελόνη, τι offside. Μισό μέτρο ήταν. Έλα μου ρε τώρα, εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Πρίγιοβιτς, τελείωσε, είδε. Στρίβει, κάνει και η μπάλα μάγουλο, φίλε. Αυτό που λέει ο Καζατζίδη. Είχε πέρασει το 80 και το 90 στους νέους εποχής σου και τους συμμαθητές σου. Φίλε, τότε όποιος άκουγε Καζατζίδη. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είχε γκόμενα μέσα. Ήταν ο χαζός της τάξης. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει δεκαετία του 80 Καζατζίδη. Καταρχήν, ο Καζατζίδης δεκαετία του 80 ήταν άκερος. Άκερος εντελώς. Ήτανε. Δεν υπήρχε φίλε. Χεσμένοι στο τάλιρο όλοι οι Έλληνες. Από να βάλει στα μάτια Καρδέλα και του Στίβ Ντούζο τώρα να ακούσει Καζατζίδη. Ο Καζατζίδη είναι για τον καταραμένο. Ναι. Το Μπάμφτοχο, ναι. Το Φουκαρά. Α, πάρω το τρένο να πάω στο Μόναχο. Αυτό. Με περιμένει η Δία μου Γυρασούλα πάνω στη Φραγκφούρτη. Δεκαετία 80. Δεκαετία 80, εμείς στην Ελλάδα είχαμε περικέτια. Βέβαια. Στα περικέτια ο Καζατζίδης δεν είναι τυπία. Δηλαδή, ποιος θα ακούσει Καζατζίδη το 80. Ποιος ήταν δυστυχισμένος δεκαετία του 80. Σιγά με να ακούσει. Ήταν δεκαετία 90 μέχρι το 2000. Το χρηματιστήριο Καζατζίδη. Ναι, κατάλαβες, Καζατζίδη. Καζατζίδης ήταν ένας γουρσούς λαμάς, τεράστιος τραγουδιστής. Πράγμα στον καιρό του. Είναι καζατζιδικός. Καζατζιδικός είναι. Βέβαια. Τι τώρα ρε Γιάννη ρε, τέτοιο καλό παιδί, σας αγαπώ, σε εκτιμώ τώρα. Ήταν ένα μοντέλο για τότε. Τι τότε μοντέλο. Κάθε μοντέλο είναι. Ο Καζατζίδης είναι διαχρονικός. Είναι όπως ο Άγιος στη δύσκολη στιγμή. Όπως είναι η Δέσπος Σνάιπερ. Έχεις δει εσύ κανέναν να επικαλείται το Θεό σε καμιά να πει σε μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Αχ, ευχαριστώ Θεέ μου. Σωστό. Όλοι ζητάνε τα λαμόγια από το Θεό τη στιγμή που είναι δύσκολη κατάσταση. Βέβαια. Όταν το αεροπλάνο πάει περίφημα επάνω στις 10.000 πόδια, λες καλέ, Θεέ μου σώσε με, κάνε με. Τι καλός που είσαι. Ναι. Μόλις σταματήσει η τουρμπίνα να πούμε εκεί, Θεέ μου σώσε με. Δηλαδή και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι λαμογίστικη. Λαμογίστικη. Δηλαδή ζητάει. Ναι. Θέλω, Θεέ μου, σώσε το παιδί μου, θα σε ανάψω με αυτή, θα σε κάνω ένα κίνο. Όλοι με τα κουμπουσκίνια πάνω στον Κέσσελ Κίρκε να βάλουμε 4. Που να βάλει 4. Δεν όλοι επικαλούνται. Να επικαλείστε. Στα πέναλτι τον επικαλείσε το Θεό. Κάνω σταυρό, φυλάει το χορτάρι. Στην εγχείρηση, Θεούλη μου. Ναι, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Αλλά Θεούλη μου στο Τζόκερ τα λεφτά, Οδήγησε το χέρι του γιατρού. Οδήγησε το χέρι του γιατρού. Θεούλη μου. Ναι. Λοιπόν, ο Καζατζίδης, λοιπόν, φίλε, δεκαετία του 80, όποιος άκουγε Καζατζίδη, έπρεπε να τον ακούει κρυφά γιατί γινόταν ρόμπα. Ποιο Καζατζίδη. Τι άκουγαμε δεκαετία 80. Σου πω εγώ. Σου πω εγώ τώρα. Άσπρη κάλτσα, λουστρίν παπούτσι, πίστα. Πασουξής και ρίτε σαν κελάριο. Τελείωσε. Και του Γαρίφαλο πόνο εκεί πέρα. Ναι. Το μικρόφωνο καλώδιο τύλιγμα στον αγκώνα τρεις φορές με live και echo. Έτσι. Στα λέω καλά. Μια καλά. Αυτά είναι. Στράτους Διονυσίου, του Βοτάνικου, ο Μάγκας και τέτοια. Και τι θες να πάνε να ακούσεις τώρα. Τι θα ακούσεις. Να πάρω το τρένο να πάω στο Μόναχο να δουλέψω στα ορυγεία. Αφού και τα σκυλιά χοληστερίνη είχαν ρε Κώστα τότε. Πω, τι πάχος είχαν τα σκυλιά. Και η Μίνη τώρα χοληστερίνη θα είχε άμα την είχε εκεί πέρα. Που την έχει και χορτοφάγο. Είναι επίλεπτη. Καλά, η Μίνη έχει μια ευαισθησία στο στομάχι. Είναι μικρή, ναι. Η Ρίτα, αυτό ο έρωτα, αυτό το αγόρι. Κατευθείαν εκεί. Α, μεγάλη τεχνατζού. Καμό να πω. Τεχνατζού, μεγάλη Ρίτα. Τότε ξεκινούσε και ο Κοντολάζο. Κοντολάζο ξεκινούσε τώρα. Ο Κοντολάζο που λέει κάτι χρυσαφικά που λέει. Δεν ξέρω να το πει, γι' αυτό το ανέφερα.
Προμοτάρι. Καλά ρε και εσύ, επειδή έχεις με τα μπαμπάτσικα, κάνεις διαφήμιση και έχεις χαμπουκεράδικο. Δεν κατάλαβα ρε Κώστα τώρα, τι είναι αυτά. Ε, ναι ρε φίλε. Εσέ παρακαλώ τώρα. Είμαι ο Δημήτρης Κοντολάζος. Είμαι. Ε, πού είναι εκείνες οι δεκαετίες του 80. Τώρα πουλάω πακίρια. Και ψεύτηκα πίσω μου. Όχι, δεν μπορώ σήμερα. Ενιχειροδανιστήρια. Ενιχειροδανιστήρια. Ναι, ρε, φάνη σήμερα. Καλά κάνει, γιατί ξέρεις κάτι. Άλλοι λένε, αχ, δεν έχουμε δουλειά, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Τι νομίζεις γιατί είπα του Φάνη να έρθει. Να πάει δουλέψουμε στην Coca-Cola. Άμα πει ανδρώνεις κανένα βόλ πλανή από εδώ. Εγώ τον Κοντολάζω τον γούσταρα σαν τραγουδίστη. Φυσικά, ωραίο είναι. Αλλά τώρα έχουν ας πούμε Πάολα. Προτιμώ τον Κοντολάζο από την Πάολα. Ο Κοντολάζο στις συνεντεύξεις του έλεγε πάντα ήμουν δεύτερος, αλλά πάντα είχαμε ροκάματο. Ναι. Πάντα. Εργατικό το θέλανε συνέχεια. Ναι. Έπιανε όλα τα παλμάρε. Έτσι. Πολύ ωραίο ο Κοντολάζο. Ποτέ δεν ήμουν λέει πρώτος. Ήμουν πίσω από γονίδια, από λεπά, από χίλιους δυο. Είναι καλή φωνή. Για τηλεμάρκετινγκ τώρα που κάνει είναι τρομερή φωνή. Είναι μπορηγός. Είναι μπορηγός. Τα πιάνει όλα βέβαια. Εγώ μπορώ να συνεργαστώ με τον Κοντολάζο. Εσύ μπορείς να συνεργαστείς με όλους. Με όλους μπορείς να συνεργαστείς. Ψωμιάδης πουλάει παπούτσια. Ψωμιάδης πουλάει παπούτσια. Ρε εσύ, ο άνθρωπος ο εργατικός, οποιαδήποτε στιγμή κτλ. Αν είναι υγιής, δηλαδή τι. Δεν μπορώ να κάθομαι στο καφενείο και να ακούω. Βρίζουν τον Τσίπρα. Κουνήσου ρε τσουβάλι. Τι να κουνηθεί. Κουνήσου. Κουνήσου από τη θέση σου, πάνε. Κάνε δουλειά. Παράνομη, νόμιμη. Με ΦΠΑ χωρίς. Κάνε κουνήσου. Κάνε κάτι. 11-20 πέρασε. Στο καφενείο το ούζο. Μυρολόι. Έτσι, αυτό μυρολόι και τα λοιπά. Καζαντζίδης από κάτω στο σταθμό του Μονάχου. Τι είναι αυτό 11-20 πέρασε την Αρτάκη. Μπράβο τον Κοντολάζο, μπράβο τον Ψωμιάδη. Μπράβο όλους αυτούς οι οποίοι ναούμε. Βέβαια. Αύριο μεθαύριο και εμείς μπορούμε να πουλάμε τρακτέρ. Ξέρουμε τόσα χρόνια. Έρε Κώστα, μαύρη κάψα είσαι. Έρε παιδί μου. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος αποδείχθηκε ότι έπαιρνε 10.000 διαρκείας. Είδες να υδρώνουν οι παοξίδες. Τι να υδρώσουν. Ποια ρε τσινιάρε, εταιρείες είναι. Λέει ο 763. Κάτι ξέρει αυτός. Ο Άκης είχε καμιά 150 ταξί όμως ρε φίλε. Άδειες ταξί, καμιά 150 σίγουρα. Έχει. Βέβαια. Και τώρα Βέβαια. Πόσα, ναι. Ναι. Και βουλιουκλάκι είχε. Γιατί να μην είχε, γιατί βουλιουκλάκι πίσω πάει. Στεναχωρημένη ήταν, λεφτά δεν είχε. Με την Παπαμιχαήλ τα ντουέτα, βγαίνανε τα λεφτά, φίλε, τι νομίζεις. Α, τώρα βγάλει λεφτά. Τον καημένο τον Παπαμιχαήλ. Ποιο τον καημένο, γιατί. Τον κατέντησε αλκοολικό, τον κατέντησε. Ενώ η Μαρινέλα που πηδούσε από τα παράλια. Από τις αλέτας. Τουλάχιστον η Μαρινέλα δεν έτρωγε. Γυράκι στη μανή. Ο άλλος τη βάραγε. Ε, ναι. Τσουμάκι είχαμε. Είχε σοπάκι ο Παπαμιχαήλ. Νευρίαζε ο Παπαμιχαήλ. Σανταλίνα, μανταλίνα. Έπινε να πούμε και τα λοιπά. Γούρλωνε το μάτι. Πάτε κιούτε κιούτε πάτε. Βέβαια. Βέβαια. Τα έλεγε του καλογύρου η γυναίκα. Πώ λένε. Α, εκείνη η χοντρούλα ή η χοντρούλα να πούμε τα λέγε. Ναι. Καλό παιδί ο Δημήτρης. Λέει την πλάκωνε. Τώρα βέβαια για να την πλάκωνε. Ένα δίκιο μπορεί να το έχει και ο Παπαμιχαήλ. Θα την είχε καψούρα, μωρέ. Θα? Γι' αυτό την πλάκουν. Θα την είχε καψούρα. Η καψούρα την είχε αυτή. Καψούρα μου την είχε, μωρέ. Ένα χρόνο πιο μικρό ήταν καταρχήν. Και τότε Κώστα. Δεν ξέρει τώρα η γυναίκα. Η γυναίκα είναι πιο μεγάλη. Το ζηλεύει τον άλλον. Έστω και μισό χρόνο να είναι και ένα χρόνο. Πώ να πούμε αυτή κατόρθωνε και τον είχε κάνει τουρμπίνα να πούμε το φουκαρά το Παπαμιχαήλ. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είχε ταλέντο μεγάλο. Είχε ταλέντο μεγάλο. Είχε ταλέντο μεγάλο. Είχε ταλέντο μεγάλο. Είπαμε Ηρακλή, είπαμε Άρη, είπαμε ΑΕΚ, είπαμε Ολυμπιακό, είπαμε. Πάω και είπαμε. Δεν με Βέρεια πήγε. Δεν πήγα, όχι. Δεν πήγε. Δεν πήγα, όχι. Ξενέρα. Ξενέρα. Εντάξει, πήγε όμω ήταν θέαμα. Στο καφέ. Πήγανε. Πώς? Στο καφέ, κάτσα. Δεν, ναι. Δεν πήγα. Δεν πήγα. Και ο καιρό χάλια. Πώς? Εδώ ο καιρό χάλια ήταν. Καιρός χάλια ήταν. Τι, τώρα. Ναι. Εντάξει. Okay. Ευχαριστηθήκαμε γκολ. Ναι. Ωραία γκολ. Βρήκε τα ταγάρια τα center back τη Βέρεια. Το Σισοκό και τον άλλο. Ωραίο το γκολ του Πέλκα μ' άρεσε. Έτσι, το έχουμε πει 500 φορές. Ο Πέλκας είναι δεύτερο φόρ. Εντάξει, ρε, την πήρε στην περιοχή του Μάρα. Έχει καλές εκτελέσεις. Δεν μπορεί να μπει από μέσα από την περιοχή, απ' έξω από την περιοχή μέσα. Εάν ο Πέλκας είχε αυτό το στοιχείο, θα τον πούλαγε ο Πάουκ Χρυσάφη. Ναι. Αυτό είναι θα τον πουλήσει Χρυσάφη. Ναι, κατάλαβες να πούμε. Κατάλαβες. Θα τον πουλούσε το κοντό Χρυσάφη να πούμε. Θα τον πουλούσε. Θα τον πουλούσε. Άμα την πάρει μέσα την μπάσα. Θα τον πουλήσει Χρυσάφη, να ξέρεις. Δηλαδή το τελείωμα του Πέλκα. Καμία σχέση δεν έχει με τον Τζάλμα. Ο Τζάλμα είναι τσαπατσουλεμές, ταγάρι και μπελάς μεγάλος για τον Πάο. Μεγάλος μπελάς. Και τον έβαζε και δεκάριο Φουκαράς ο Ήβης σε κάποια μάτσα. Ουάρντα χίλιες φορές. Ναι, πώς είδες τον Ουάρντα.
Ωραίος δραστήριος. Από τον Μπίζεσβαρ δεν το βλέπεις ότι μπορεί να έχει περισσότερα. Ναι, ναι, και το σουτ βλέπω. Έχει και το μαρκάρισμα. Βέβαια. Έρχεται και σαν τρίτο να μαρκάρει. Έρχεται και σαν τρίτο να μαρκάρει. Βέβαια. Ναι. Γιάννη, έχουμε μία ώρα διάλειμμα ή όχι. Πού λέει κυνηγητότρο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διάλειμμα. Το θέμα είναι ότι ο Μπίζεσβαρ βλέπω να κοιτάει πάγκο τώρα εκεί με την κουβέρτα να είναι. Εσύ τον Μπρίγιο πώς το βλέπεις. Γιατί στην αρχή δεν σου γέμιζε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είναι θεός ψηλά. Θεός. Γιατί χαμηλά. Εάν, θα σου πω. Εάν φορτωθεί ψηλά, θα κάνει πολλά γκολ. Έχασε ο ΠΑΟΚ 10 γκολ τουλάχιστον, αν τον είχε από το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ σε εκείνα τα φορτώματα που δεν ήταν ο Κλάους εκεί, που ο Κουλούρης τσαπατσούλευε, που δεν υπήρχε φόρ, που τα χάνανε κτλ. Στην υπεροχή του ΠΑΟΚ, στην υπεροχή του ΠΑΟΚ, στα 70-30 κατοχή και στις έντρες που, του Μάτος και τα λοιπά, ναι. Έχασε ο ΠΑΟΚ 10 γκολ. Χαμηλά, θα σου πω, έχει δυνατά ποδάρια, μπορεί να σουτάρει. Έγινε μια φάση στο 27ο λεπτό που λύσαν αυτή την μπάλα εκεί με τον σωσία του Μάκη Δεστούνη, τον Παλάφα. Τον Παλάφα να πούμε. Ίδιος ο Μάκης ο Δεστούνης να πούμε. Ο Δεστούνης λοιπόν κάνει ένα λάθος και την παίρνει την μπάλα, του έρχεται στη φάση επάνω ο Μπρίγιοβιτς με τον Σισόκο. Ένα μαύρο μπακ, μαύρο τώρα σέντερ μπακ και αργός και χωρίς μυαλό, λες θα του σκάσει μια τρίπλα. Δεν πάει πάνω του, όχι. Και σουτάρει και χτυπάει μπάλα στο χέρι του μαύρου. Μπράβο. Είναι πέναλτι, ναι. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Όπως δεν δίνει πέναλτι και στη Βέρεια ο διαιτητής, ναι, ναι. Και όπως είναι πέναλτι του ΠΑΟΚ, γιατί παραδέχεται ο Βασιλαντονόπουλος ότι το βρήκε το ποδάρι του Ερνίκη. Ναι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί κάτι γριές το πρωί εδώ, μουστόγριες. Όχι, τα πατ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 at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 
κάνουμε στη Μουστόγρια, η οποία δεν είδε πέναλτι του Ερνίκη. Λέω λοιπόν ότι αν είχε και μια. Στον ανοιχτό χώρο, έτσι. Θέλω να τον δω να τον βγάζει τέτα τέτ ο Χαφ. Θέλω να δω, θα την πάρει την μπάλα δεξιά να πλασάρει γκολ. Μπράβο. Ή θα σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Ή θα σουτάρει και θα βάλει γκολ, αλλά δεν θα τριπλάρει. Μπράβο. Αυτό δεν το είδα. Νομίζω ότι εκεί είναι η στερή. Αλλά άμα είχε και αυτό, δηλαδή να πάει πάνω στον αυτό, να το τριπλάρει και να πλασάρει. Δεν θα ήταν στον πάο. Με περιγράφει του Λεβαντόφσκι τώρα. Δεν θα ήταν στον πάο. Αλλά ψηλά είναι ο κερατά πέδαρο. Ναι. Χάνει ο ΠΑΟΚ, έχει χάσει στημένα χτυπήματα. Πέντε ο Μάτος και άλλα 10 αυτός θα έκανε. Και άλλα 2-3 δε... Θα τον ναι. Ο ΠΑΟΚ σε επίπεδα αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Τρεις πόντους πίσω δεν. Έχασε ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία. Τι να κάνουμε τώρα, τι να λέμε. Έχασε την ευκαιρία. Λοιπόν, Ραπτό Πανουριάς την πλήρωσε από την υπερβολική μαγιά. Τώρα τελειώνει και το χαρτί. Βρώμα ο Βλάχος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα όπως διατάζει ο Γιάννης Κυριακός. Και ανοίγουμε. Time out. Ναι, γραμμές. Πες το. 2-31-0-90-90-90. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τη μια θα ανεβείτε με την ένσταση των 6 βαθμών, την άλλη με goal of sight. Και θα σας τρολάρουν οι παοξίδες. Θα ανεβώ κανονικά και ζάρω τα σάλια. Ζάρω, ζάρω με τα σάλια. Με τι... ποζαρόκοστα. Καλά. Βγήκα το μεσημέρι στο παζάρι εδώ στην Αρτάκη σου. Ναι, τι. Με ήταν ένα Αλβανός να σε δώσει χαιρετίσματα στο πάγκο. Να του πει το Κώστα ότι δώσει χαιρετίσματα.
Θα το δώσει η Κώστα, το ξέρει. Δευτέρα, ναι. Μιλακουλάει, τι. Ναι, εκεί ο δικό μου. Ξέρω. Θα δώσει, δεν θυμάμαι που το όνομα μου στείλει. Λέει, λέω, θα ακούσω, θα ακούω. Ακούει. Κατάλαβε. Ξέρει. Και ραδέσουμε εκεί πέρα στο Μερουκάμα το κανονικά. Ήταν η δεύτερη. Εκεί ήταν, φίλε. Δώσ' μου καλέ ένα ευρώ για την ψυχή τη μανούλα σου. Γι' αυτό σου λέω, μέχρι 11 και 20 που ήρθα, τώρα το απόγευμα ήταν εκεί ακόμα. Επαγγελματία ζητιάρε. Βέβαια. 60 χρόνια μένσιμο. Θα έχει καμιά βίλα από πίσω. Αυτό γιατί με είπε ο τέτοιο, αυτό ο Αλβαρό λέει, να του πει λέει ότι ο Τσίπρα την κυνηγάει να την πάρει έμφυα, λέει. Τι δέσπο. Τίποτα δεν αφήνει. Αυτή η δέσπο Τσίπρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ζωή. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ τον παιδί. Κατάλαβε και εσύ με Χρήστο Γεωπόνο. Γεια σου, Γεωπόνο. Κύριο Γεωπόνο. Λοιπόν, θέλω λίγο χρόνο γιατί είναι λίγο το θέμα των ημερών η Λαμία, έτσι. Ναι. Αυτό που έγινε. Λοιπόν, εγώ θα περιγράψω λίγο την κατάσταση τι έχει συμβεί στη Λαμία αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, η Λαμία καταφέρατε να τη συσπυρώσετε όπως δεν έχει συσπυρωθεί ποτέ, οπαδικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω ακριβώς ποια είναι η διαφορά και οι ενστάσεις που έχουν οι άλλες οι ομάδες, με τρεις προτάσεις θα σας πω ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Πρώτον, όταν έγινε η μεταγραφή του Ντουρμπισάη στη Λαμία, δηλώθηκε στην ΕΠΟ και πήρε την άδεια από την ΕΠΟ εφόσον είχε ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα. Έλλην. Να παίξει ως Έλληνας. Αφού αντε τα κούμπο είναι Έλληνας, αυτός γιατί να μην είναι. Λοιπόν, πρώτον, εδώ αυτό στο σημείο που πατάνε οι ενστάσεις είναι το γεγονός ότι προηγήκε η προκήρυξη της Football League, η οποία λέει για να μπορούν να παίξουν στις εθνικές ομάδες, ενώ αυτός έχει παίξει σαν άντερ 21 κτλ. Αλλά υπάρχει ένα άρθρο στην ΚΑΠ που λέει όταν υπάρχει διαφορά. Διχογνωμία μεταξύ της ΚΑΠ και της, πώς τους λένε, της διάταξης αυτής που βγαίνεται στην αρχή του πρωταθλήματος, υπερισχύει ο ΚΑΠ. Λοιπόν, βάσει αυτού λοιπόν, νομικά, αφού ανέλαβε και ο κύριος Βαρδάρης, πώς το λένε, Λίβας, στη Λαμία. Άμα ανέλαβε ο Λίβας στη Λαμία, το χάσε ο Άρης το παιχνίδι. Και δεν έχει καλή παράδοση. Δεν έχει χάσει δίκιο ο Λίβας. Ο Άρης, όσον αφορά τις ενστάσεις. Δεν είναι χαζός ο Πανουριάς και το team που είναι πολύ οργανωμένο να ρυψοκινδύνευε, γιατί ήξερε ότι με το παραμικρό θα έχει πρόβλημα από τη στιγμή που υπήρχε ιστορικό και με τον Τενέ σε άλλες ομάδες. Αυτός ο Σωτήρης Κεβελέκος, ο Τενές, με το μαλλί το γλυμμένο, έκανε δεν το λάθος. Δεν είναι δικιά του υπευθυνότητα αυτό. Ναι. Αυτό είναι θέμα της διοίκησης και του γενικού αρχηγού. Ναι. Ναι. Αλλά όπως άκουσα από πολλούς νομικούς, ο αντιπεριφερειάρχης της Λαμίας και τα λοιπά, της περιφέρειας τέλος πάντων κτλ. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μάλλον ένα κενό. Αλλά υπερισχύει η ΚΑΠ. Τέλος πάντων και να πάει. Άμα υπάρχει κενό και είναι ο Λίβας με αυτούς, το κενό θα πάει με αυτούς. Αυτό λέω εγώ. Ανεξάρτητα από αυτό, ο μόνος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει και ωφέλεια εξαιτίας της κατάστασης αντικειμενικά είναι ο Άρης, έτσι. Ναι. Ούτε η Σπάρτη, ούτε ο Όφη που είναι 13 βαθμούς πίσω, ούτε τα Τρίκαλα που είναι 20 βαθμούς πίσω. Και βέβαια για τον Άρη γίνεται όλη η μανούρα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε αφαιρεθούν οι βαθμοί που δεν θα αφαιρεθούν και θα το δείτε, είτε αφαιρεθούν. Ο Άρης δεν καταφέρει να ανεβεί και έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, θα έχει ξεφτυλιστεί για μένα. Προσωπικά. Προσωπικά πιστεύω. Διότι σκεφτείτε να αφαιρεθούν 6 βαθμούς από τη Λαμία, δηλαδή να πάει στους 34, ναι, όσους έχει ο Άρης, και να μην καταφέρει ο Άρης να ανεβεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, αντικειμενικά η Λαμία παίζει πολύ καλή μπάλα. Είδατε τον γκολ που έβαλε με τις τρίπλες όμως. Θύμισε Χατζηπαναγή και ανόλυφος κι αυτός. Λοιπόν, με τη Σπάρτη. Αν δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν είδατε το. Εγώ το τον είδα. Αγώνα. Και εγώ το είδα και η πιο ωραία τρίπλα που έκανε δεν ήταν στους δύο. Η πιο δύσκολη που αναδεικνύει το μεγάλο ταλέντο του είναι ότι παίρνει το. Αντί να φύγει εσωτερικά, φεύγει εξωτερικά στον τρίτο στόπερ που είναι 50 πόντους από τη γραμμή. Δεν την βγάζει την μπάλα και δίνει και ασίστ. Καϊμάκι, πάρε βάλε. Πού το βρήκατε αυτόν τον μαύρο? Αυτό ο Μπανιόρο έπαιζε, που έπαιζε πιο πριν. Στο διάλογο το βρήκατε αυτό το μαύρο. Καϊνάρι, φίλε. Και οι μαύροι που έρχονται εδώ πέρα είναι άμυαλοι δικοί μας εδώ. Και ο οποίος παίζει και αρκετές θέσεις. Παίζει και χαφ, παίζει και στόπερ. Και μπακ παίζει, ό,τι θες παίζει αυτό. Και μπακ παίζει, γκολ βάζει. Είναι, τέλος πάντων, εμείς χαιρόμαστε γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που παιχνίδι με παιχνίδι στρώνει ακόμα περισσότερο. Ανεξαρτήτως ότι δεν θα συμβεί δικαστικά, εάν πάει δικαστικά. Διάβασα σε ένα site της Football News ότι ο Καρυπίδης έδωσε εντολή να γίνει ένσταση. Δεν νομίζω, ρε φίλε, να μην πει. Αφού γράφτηκε. Τώρα, γράφτηκε. Άμα αρχίσουν να κάνουν και τέτοια, δεν ξέρω τι να πω. Εντός 72 ώρων, η ομάδα η οποία δεν είναι εμπλεκόμενη άμεσα όπως είναι η Σπάρτη, ναι, η Σπάρτη έχει 48 ώρες για να κάνει την ένσταση, δηλαδή μέχρι αύριο το απόγευμα. Οι ομάδες οι άλλες οι οποίες που δεν παίζανε με τη Λαμία έχουν δικαίωμα μέσα σε 72 ώρες να υποβάλουν ένσταση. Για να δούμε.
Λοιπόν, να μην σας κρατώ άλλη γραμμή. Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Έγινε φίλε Γεωπόνο, έγινε. Γεια σου Γεωπόνο. Πάμε στον επόμενο. Γεωπόνος. Δίνει πόνο Γεωπόνος. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Γεωπόνε, δες κανένα ραβίκι και κανένα μαρούλι. Άιντε. Πιάσ' το ποδόσφαιρο. Διακρίνω μια επίθεση. Διακρίνω μια, ναι. Επίθεση. Ναι. Εξηγήστε. Λοιπόν, άμα ήταν μάγκας ο Πανουργιάς και ο, ξέρω εγώ, και ο Ανδρούτσος, πώς λέγεται αυτός εκεί ο περίεργος. Μ' ακούς? Ναι, ακούω, αλλά η ντολίβα. Ναι, τι ήταν αυτό, δεν άκουσα κάτι, άκουσα και κάτι περίεργο. Λοιπόν, και ο Τενές θα παίζανε με τους έξι ξένους, ηλίθιοι δεν ήτανε. Ποτέ δεν έπαιξαν με έξι. Έτυχε τώρα να γίνει ένα λάθος. Έγινε λάθος, ρε φίλε. Δεν θα ήταν θεμητό να βάλει έξι ξένους, δηλαδή να βάλει τον Ντουρμισάη και άλλους πέντε, ρε φίλε. Αφού είναι Έλληνας ο Ντουρμισάη. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστή και αυτή η άποψη. Οπότε. Γιατί ξεκινούσε πάντα με τον Ντουρμισάη και με τους τέσσερις? Αυτό δεν σας... Θα επικαλεστεί η αντίπαλη παράταξη. Ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν ξεκινούσε σε όλα τα μάτς με τον Ντουρμισάη και με τους άλλους πέντε, αφού είναι βασικός ο Ντουρμισάη. Ναι. Και άλλους πέντε ξένους. Μπλάζερ, Βάντερσον, ποιος είναι, ο Μαυρούλης. Τζόκιτς, Μόκιτς, Λόκιτς, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι, βγαίνουν έξι. Λοιπόν, είσαι υπέρ της ένστασης. Είμαι. Είσαι υπέρ της ένστασης. Πριν γίνει το μάτς με τη Λαμία έπρεπε να την κάνουν την ένσταση. Α, με τη Σπάρτη. Ξέρετε, είναι υπέρ ο άνθρωπος. Ναι. Βέβαια είναι υπέρ. Και δεν μπορεί να με πει εμένα κανένας τίποτα, φίλε. Άρα με τα δελτία καλά έκαναν και συρρήξαν. Με τον Αθηναϊκό από ένσταση έπεσα. Μπράβο. Άρα καλά έκανε ο Αθηναϊκός στην ένσταση. Αφού ήταν υπέρ, συμφέρον του, φυσικά θα την κάνει. Δεν τον βρίζουμε. Όχι. Αφού ήμουν παράτυπος. Δεν ήμουν παράτυπος. Ναι. Δεν είναι παράτυπος. Ναι, όχι. Σε λέει, ήταν παράτυπο, θα γίνει και τώρα. Ναι, παράτυπο ήταν. Ναι, αλλά γνωρίζει ο άνθρωπο. Σε λέει, με τον Αθηναϊκό. Ναι, αλλά τον Μπίκα βρίζατε. Κάποιοι πρέπει να βρίζει. Γιατί τον βρίζατε τον Μπίκα? Αυτό είμαστε. Ο Μπίκα έκανε το σωστό. Ο Μπίκα είχε πει τότε, δηλώστε κλοπή να γίνει το μάτς. Ναι, αλλά εσεί θέλατε να το ρίξετε τον Άρη. Ναι, αλλά ξέρει τι, ήταν ο Κυρνίκο και ω διαμαγεία στο λεωφορείο ήταν και ο αδερφό του Κυρνίκου. Ξέρει τι ομάδα ήταν. Ο δικηγόρος και καλά. Δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Τι ήταν, κύριε. Δεν γνωρίζω αυτά τα πράγματα, είμαι νομικός. Ναι, 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 ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η ένσταση και το τι λέει ο ΚΑΠ και ο ΜΑΠ και ο ΚΑΠ στον πέρυσι έλεγε να πούμε ότι πρέπει να γίνει αγώνες μπαράς για τη μία θέση στην Α εθνική. Θυμάσαι, στη Β εθνική. Ναι, 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 τα θυμάμαι. Έτσι, ο ΚΑΠ, αλλά ποτέ δεν έγινε με τον ΚΑΠ. Έτσι. Με λίβα είχαμε τότε, να ξέρεις. Τότε εμείς είχαμε λίβα. Και τώρα γιατί δεν έχουμε λίβα? Μαζί με τον Γρόλιο. Είχαμε και λίβα. Γιατί χάλασε το έτο, ρε φίλε, αυτό με τον Γρόλιο? Ο λίβας πάει όπου φυσάει ο άνεμος, ρε φίλε, δεν είναι ενός. Φυσάει, αλλά εντάξει, γιατί σε εμάς δεν είναι. Μπορεί να είναι αντίτυπος αυτή τη στιγμή με τον Άρη, ναι. Και μετά από μια εβδομάδα να είναι... Καλά, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Τότε καθάρισε ο λίβας με την άδεια, ρε, εσύ, το καλοκαίρι. Ρε όλα ρε, δεν το θέμα είναι... Ανέρεσε το αυτό με το Φυσάη, ο άνεμος είναι επαγγελματίας. Γιατί να το ανέρεσε ρε? Γιατί είναι επαγγελματίας. Ο άνεμος, φυσικά επαγγελματίας. Α, μπράβο, ωραία. Φουπληρώνεται. Φουπληρώνεται ο άνθρωπος. Ναι. Επόμενος, πάμε. Καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Πάμε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Έλα φίλε. Αυτό που λέει. Ναι. Όταν μιλάς για τον Καραγκιόζη, τα πλένει στο στόμα σου με καυτική ποτάσα. Τσιγάρε μεγάλε. Έχει κατατήσει. Τσιγάρε μεγάλε. Νούμερο 2. Έλα ρε. Έλα ρε, μίζερε με τον Καζαντζίδη. Τώρα μα μαυρίσει η ψυχή και εσύ βραδιάτικα. Νυχταρίδε και αράχνε γλυκιά μου τώρα. Μακάρι να τον έφτανε στον Καζαντζίδη. Ορίστε. Μακάρι να τον έφτανε στον Καζαντζίδη. Στη Χουρσουζιά τον πλησιάζω. Τον πλησιάζει. Στη Χουρσουζιά τον πλησιάζω, ναι. Και έτσι απλώ. Α μην ασχολήσω λίγο με τον Καζαντζίδη. Γιατί ρε φίλε, απαγορεύεται να πούμε. Απαγορεύεται. Σου από ποιο θα απαγορεύει εσύ. Σιγά, σιγά τα αίματα ρε. Στην Ακυρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή εσύ είσαι τρεις καταραμένος να πούμε πρέπει εγώ να φάω στη μάπα τον Καζαντζίδη. Δεν γουστάρω να ακούω Καζαντζίδη. Μόνο όταν στεναχωριέμαι.
Δεν θέλω να στεναχωριέμαι. Δεν θέλω, ρε παιδί. Δεν θέλω, τι. Θύχτηκες εσύ τώρα. Άκου να δεις που είναι ο παδός του Κασατζίδη. Δεν τη βρήκαμε από τους Παοξίδες και τους Αριανούς. Θα τη βρούμε από τους Κασατζηδικούς στο τέλος. Παναγιώτη, μ' ακούσει και έξω, φέρει καθαρτικό. Ναι. Να πιούμε λίγο. Βάλετε εκεί και οικονομάτι στην πλάτη του Κασατζίδη. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Όμιλο φίλο, λε και φίλο. Όμιλο φίλο και μπουκάλι. Μισή δρομή και. Οριστέ. Κονομάνι, δεν πουλάνε. Γιατί δεν κονομάνι. 100 άτομα. Κονομάνι, δεν κονομάνι. 100 δεν κονομάνι στην πλάτη του Κασατζίδη. Τι έγινε από εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ρε Κασατζίδη. Τώρα θα γίνει γαμός, έλα. Με κολλάτε πολύ, μην βγάλω την ονά μου που είναι αδερφή της Μαρινέρας και σας ξεχέσει βραδιάτικα, ε. Σας δείξει κανένα πουστλούκι καλό. Τη θεία τη Μαρίτσα την κουτσί. Όχι, ναι. Η θεία Μαρίτσα πέθανε. Καλημέρα, ναι. Ναι. Μας πείτε τώρα για τον Κασατζίδη, γούρσους λαμάδες. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Λοιπόν, για το Σαραμαντά θέλω να μιλήσω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Το έχει πει από τον αγώνα με τον Μπάουκ στην Τούμπα. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι περίεργο. Δηλαδή σε κάθε αγώνα ή θα αποβληθεί ή θα κάνει λάθος το οποίο θα στοιχήσει την ομάδα. Δεν έχει άδικο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα να είναι άσχετος, άμα είναι άσχετος γιατί παίζει. Αλλά να κάνει τέτοια λάθη, να πάει να κάνει στην αντίπελη περιοχή, να κάνει καράτε. Ναι. Δεν παίζει στο γυμναστήριο του Δημήτρη. Ούλτρα φάιντερς. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά και έτσι να το πάρεις, ο Ηρακλής, ο συγκεκριμένος Ηρακλής, ΑΕΠ Ηρακλής, τον πάτησε τον Πανιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπήρχε Πανιόνιος, ούτε Σιώπης, ούτε Κόρμπος, ούτε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε να πάρει άνετα την ισοπαλία. Για να μην σου πω και την νίκη, αλλά άνετα την ισοπαλία. Και με 10 παίχτες, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Το μόνο που θέλει είναι λίγο ψυχολογία να πάρει μερικούς βαθμούς. Κανονικά αυτή η ομάδα πρέπει να σωθεί. Κανονικά όμως. Κανονικά εννοείς, δηλαδή μπροστά είναι αδύνατη, ρε γαμώτο. Μπροστά είναι αδύνατη. Θέλει έναν άνθρωπο να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Αυτό δεν το έχει. Αλλά άμα πάρεις όλα τα παιχνίδια. Με την ψυχολογία θα χάνει πιο πολύ τα γκολ παρά με την αχρηστήλα κάποιων παιχτών. Γιατί ο Πασάς που λες δεν είναι σίγουρα η θέση του εκεί, αλλά έχει ένα άλλο κακό. Παίζει συνέχεια με το κεφάλι κάτω. Για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, ναι. Ναι, αυτός παίζει με το κεφάλι κάτω. Και βλέπει συνέχεια την μπάλα. Δεν το έχει μάθει κάποιος άνθρωπος ότι όταν έχει την μπάλα, κοιτάς το γήπεδο, κοιτάς την εστία, δεν κοιτάς την μπάλα κάτω, ρε φίλε. Πρέπει να το είχε μάθει κάποιος πιο μικρός, το έχει συνηθίσει, κοιτάει συνέχεια την μπάλα κάτω. Ο Δόνης δεν ήταν καλός, ξέρει μπάλα, αλλά δεν ήταν καλός. Ο Γροτής είχε γυρίσει από τραυματισμό. Ως για μπάρις ο Βουκαράς και αυτός. Ως για μπάρις μόλις είχε μπει, αν η φάση του γκολ γινόταν ένα τέταρτο μετά, δεν θα το είχε φάει ο Ηράκλης τον γκολ. Έτσι, δηλαδή είχε δεν θα κρύος, είχε κάνει... ναι. Ήταν κρύος εκείνη κρύος, την ώρα. Ναι, σωστό. Έκανε δύο λάθη, έκανε και στην προηγούμενη φάση, λίγο πριν πεντάλεπτο περίπου, έκανε πάλι έκανε λάθος. Έκανε ένα λάθος, ναι, του έφυγε ο... ναι, το είδα. Έτσι. Θα μπορούσε δηλαδή, αν πήγαιναν σωστά τα πράγματα, να μην είχε χάσει. Η ομάδα αυτή μπορεί να πάρει βαθμούς. Μα και ο Πανιόνιος είχε μια τετράδα, Φούντα, Μασούρα, Σαββίδη, Μπεν Φορ. Δεν ήταν δηλαδή ο αμάν αμάν. Ο Πανιόνιος με την τετράδα με την τρομερή. Με τίποτα δεν είναι αμάν-αμάν ο Πανιόνιος. Με τίποτα δεν είναι αμάν-αμάν. Έχει καλή ομάδα μεν. Μια υποφερτή ομάδα η οποία στηρίζεται σε... Ο Ατρόμητος ποιο θέαμα με δίνει. Ναι. Έχει παίχτες οι οποίοι μπορεί να προσφέρουν λίγο περισσότερο ποιο θέαμα. Ναι. Όχι ότι είναι άσχημος ο Πανιόνιος. Όχι, αλλά όχι. Ο Πανιόνιος του δεύτερου ημίχρονου με τον Ακρή ήταν απαράδεκτος. Ναι. Με 10 παίχτες η άλλη ομάδα. Υποπίεση. Και ψυχολογική, αλλά και πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες τώρα. Δεν ήταν ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ήταν 0-0, μπορούσε να το περάσει έτσι. Μην ξεχνάς ότι ο Λεωζίνιο έπαιζε τέταρτο σκαφό, όχι τρίτος, οπότε ναι. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις κοντινές γραμμές και στις κλοπές ψηλά ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το σκεπτικό του. Σωστό, εντάξει. Σωστό. Εντάξει. Πάντως ήταν καλός, δεν ήταν άσχημος στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής. Όπως έχει ένα καλό, παλεύει όλα τα παιχνίδια, παίζει με πάθος,
και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, αυτό κάποια στιγμή θα του βγει. Θα του βγει. Λες να του βγει με τον ΠΑΟΚ τώρα. Καλά, με τον ΠΑΟΚ θα γίνει το σόου της Αρκούδας. Σε όλα τα επίπεδα θα γίνει το σόου της Αρκούδας. Αυτό ωραία, θα το αναλύσουμε άλλη φορά το θέμα. Θα προλάβουμε, έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη. Βέβαια, και ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό εδώ παίχτηκε στην Τούμπα που δεν είχε το επίπεδο ο Ηρακλής εκείνη τη στιγμή να παλέψει το παιχνίδι και θα πρέπει να φάει 15 γκολ. Και πάλι παίχτηκε το παιχνίδι στο 1-0. Το 90 θα μπορούσε να δώσει τον πέναλτι να γίνει 1-1. Σωστά. Θα μπορούσε. Όσο για τον Λάμπρου. Αβαβά. Ερευνητικά καλά έκανε, όχι τον πούλησε. Τέτοια αγαθοεργία εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ο Λάμπρου αποδεικνύεται πιο φελός από τον μάνατζερ του. Το λέω, το ξέρει. Αυτοί οι δυο στο Survivor. Στα ψάρια, ναι. Συγγνώμη, επειδή ξέρουμε πέντε πράγματα, αν εκείνος κάνει kickboxing. Εγώ είμαι πρωταθλητής kickboxing. Ναι. Σίγουρα. Άσε το. Τι kickboxing τώρα το χοντρό εκείνο το πλάσμα τώρα. Άσε το. Είχε και τώρα δύο φωτογραφίες εκεί. Πέρα με κάτι γάντια και τέτοια τώρα. Άσε. Ναι. Αυτά έκανα που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σωθεί η ομάδα. Όχι, και εγώ έτσι νομίζω. Και άμα σωθεί βέβαια θα στεναχωρηθούν πολύ. Κάπου εκεί προς το Κατσάνι, προς τα εκεί θα στεναχωρηθούν. Άλλα ρε, άσου μην υπολογίσεις τώρα θα στεναχωρηθούν. Εντάξει, να κάνουμε ρε παιδιά. Άσε τώρα έτσι, να πούμε. Άλλης Ηρακλής χρειάζονται και άλλος κλαίει και άλλος γελάει δηλαδή. Τα άστε, λέμε. Καλά, χρειάζονται αυτές οι ομάδες. Ναι. Κάθε Κυριακή θα έχεις ντέρμπι χουλιαμάλι, θα πειράζεις το καφενείο ρε. Βρίζει, θα ώρα, ρε, βρίζει 909. Ποιο, ρε. Όλοι τώρα ηθικολόγοι, τότε με τα δελτία δεν είπατε κακός έπεσε ο Άρης. Τι εννοεί ο ποιητής. Εννοεί, αυτός είναι Αργιανός. Καλά κάνει. Λέει ηθικολόγοι τώρα, όταν έπεσε ο Άρης με τα δελτία δεν το είπατε τότε. Αυτό εννοεί. Καλά λέει. Ναι, φυσικά έχει δίκιο το παιδί. Τότε δεν έπεσα εγώ. Βέβαια. Μείον τρεις και τα λοιπά. Έτσι. Έπεσα. Τώρα θα πέσεις κι εσύ. Καλημέρα. Ναι. Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Περιμένω φίλε από την Πέμπτη να δώσει μια διάσταση. Εγώ να πάω Ξάλκη και σε βλέπω ότι δεν την έπιασε γι' αυτό βγήκα. Τι διάσταση. Πάλι, άκου εδώ. Πάλι καλά που φάγαμε τρία γκολ. Με τη Σάλκε και δεν θα πουληθεί μισή ομάδα. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει, έτσι όπως το βλέπω εγώ, γιατί ξανά τον αγώνα από την αρχή. Θέλουμε φίλε, αν μπορούμε, ένα στόπερ να είναι ένα ζών που να μπορεί να κρατήσει αυτά τα θηρία, γιατί θα ξανάρθουν αυτοί. Και θέλουμε και ένα εξαρό, όχταρο να δίνει φοβερούς τράκους ψηλός πάλι με ταχύτητα. Θα μου πεις αυτά είναι ακριβά. Αλλά αν κρατήσουμε την ομάδα που έχουμε, για μένα αυτές οι δύο μεταγραφές να γίνουν. Ένα αντικρατούμενο. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς, είδα ο Πρίγιοβιτς έχει ένα καλό χαρακτηριστικό φίλε, να το πούμε. Βγαίνει και λίγο ξανά την περιοχή, δεν κάνει κατασκήνωση μέσα. Θα δώσει και την μπάσα στο συμπαίχτη του και θα ξαναμπεί μέσα στην περιοχή να την πάρει. Να του δώσουμε και αυτό το point. Και το τελευταίο είναι στο τηλέφωνο του Μπαμπούλα, γιατί θα το χρειαστεί ο κ. Σάββας φίλε. Αν είναι αλήθεια ότι πουλάνε και τον Ιντέγιο Ολυμπιακός τέλος και για μένα προγνωστικό, σαν Κρήτας Λευκάδα. Λοιπόν, άκου Μπαμπούλα. Βασιλή Ζόλδε 72, 841 530. Αλεξάνδρου Βόλου 22, Αργυροπόλεο 57 και Μακρυγιάννη 53. Είχα τη σακούλα μόνιμα εγώ. Τον έσωσε. Τον έσωσε, Κωνσταντίνο. Έτσι. Ναι, σακούλα του παππού. Έπιασε όλε. Γεια σα, γεια σα, παιδιά. Έχω και το κοτολάκι με τα. Πώ τα λένε. Είμαι μακάβριο άνθρωπο. Ποιο κοτάκι μου έχει. Έχω το κουταλάκι με τα κόλλημα. Α, ναι, ναι, τη φωτογραφία του μπαμπά, την είδα. Τη φωτογραφία του μπαμπά. Του Παρπαραμπτόπουλου εκεί πέρα. Του κρανίου. Το γρουσούζι να πούμε, ναι, που λες. Το κρανίο και. Κρανίο φωτογραφία στο τέτοιο πάνω. Στο Κόρδομπα. Στο Κόρδομπα μέσα. Ρε. Δεν μασάω, εγώ δεν αγχώνομαι. Δηλαδή μόλις σταματήσει και με πιάσει, ξέρω εγώ το άγχος, μπαμ. Κατεβάζω να πούμε το. Το φινιστήριο και πώς το λέγε για τον ήλιο, ναι. Ναι, και βλέπω. Λέω και εσύ αγωνόσου να είσαι λαγκάρα. Πόσε φορέ πήγα εκεί στο κόρτο, του παφάτσα κάτω το βλέπω. Τι έγινε, ρε Μπαρμπαρά, αυτό λέω, τι έγινε. Μπαίνω μέσα με τη σακούλα σε κάνα μαγαζί του παππούλα. Φάνη παππούλα. Αχ, λέει μια. Αχ, λέω κυρία μου, γιατί πόσο έτον είστε, λέει 45. Μαμά, μπαμπά, έχετε. Ναι, θα τη χρειαστείτε, λέω. Δεν λέει όμω να πούμε που έδεψε κανένα δυο, τρίτο γάμο κάνει αυτό. Α, καλά, τάνε. Ωραία σακούλα. Καλημέρα, είναι νέο μοντέλο. Ναι, πιο σικ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε. Καλώς τον. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Αυτά ξέρει γιατί τα κάνει, ε. Ποια? Γιατί αυτό τώρα με το. Τώρα που σ' άκουσα με τον νεκροκεφαλή, τι είπε με το κρανίο, παιδί μου, του πατέρα σου. Γιατί φοβάσαι το θάνατο, φίλε. Ναι, έτσι, τρέμω, δεν με βλέπεις. Νομίζεις, όχι, νομίζω ότι εξορκίζει το θάνατο, φίλε. Έτσι λες εσύ. Για άλλο λόγο το κάνω, φίλε. Για να μην αγχώνομαι για τις μικροϊστορίες. Δεν με πιάνεις. Μακάρι. Εσύ δηλαδή το θάνατο δεν τον φοβάσαι.
Πλάκα κάνεις. Το μόνο που φοβάσαι είναι αυτό το πράγμα. Ω, δεν φοβάσαι το θάνατο. Φοβάσαι την ώρα που θα ψοφολογάς. Το θάνατο δεν το φοβάσαι. Ακριβώς αυτό φοβάσαι. Το θάνατο τι είναι. Θα είσαι όπως ήσουν πριν γεννηθείς. Ένα τίποτα. Την ώρα εκείνη το ζόρι. Κατάλαβες. Ή το ζόρι εκείνο. Όταν βγαίνει ψυχή, φιλοκίνε. Αυτό είναι. Να μην ζεις, να είσαι. Εγώ προτιμώ να έχω ένα καλό Αλσχάιμερ, να μην παίρνω χαμπάρι. Να είμαι ζαλισμένος. Πώς πίνεις δύο μπουκάλια ουίσκι, ρε παιδί μου, και λες να πούμε. Αρνάρι, αυτά τα μακάβρια τα κάνεις για να. Εγώ πάω πολλές φορές και στο νοσοκομείο, μόνος μου. Τι πάρε, επίσκεψε το νοσοκομείο. Πάω στον Κιανό Σταυρό κάθε 15 μέρες. Πάω στο All Star απέναντι. Τραβάω εκεί. Τι έγινε, μου λέει, έπαθες τίποτα. Όχι, λέω, ήρθα να φτιάξω τη διάθεσή μου. Καλά, λέει. Ήρθες, λέει, τώρα στην κλινική να φτιάξεις τη διάθεσή σου. Ναι, λέω, θα δω 10 αρρώστους, θα δούμε ότι είμαι καλύτερα από αυτούς. Θα πάρω θάρρος και θα βγω έξω. Κατάλαβες τι είμαι ανισόρροπος. Άμα βάλεις και μια ρόμπα γιατρού, θα κάνεις πολύ κόσμο καλά, φίλε. Α, μια μέρα έκανα και το γιατρό. Το 1996 ήταν. Είχα ένα φίλο γιατρό στο Ιπποκράτιο, ο οποίος τώρα είναι στην Αλεξανδρούπολη υπηρετεί, και πήγα να τον δω. Μου λέει, αυτό που λέει, κάτσε στο γραφείο, λέει, να πεταχτώ, λέει, να πάρω ένα σάντους. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικότητα. Αυτός ήταν και πιο λιγότερο σωματώδης από μένα, ήταν και πιο κοντός, ήταν πολύ λεπτός ο γιατρός. Δεν λέω όνομα για να μην γίνουμε ρεζίλοι. Κάθεσαι στο καμαράκι, πόση ώρα θα κάνει, ένα τέταρτο. Μπαίνει μέσα μια αλόφρονη, να πούμε, γιατρέ, τρέξε γιατρέ. Ακούρε, τρέξε. Βγάλ' τον τράγω από εκεί, ρε. Τι λέω τράγος, τι είπε. Άμα μία ζωή, αλληλούια. Άλλα με τα χείλη των ασεβών. Μπαίνω που λες, βάζω τη ρόμπα αυτή και πάω εκεί στο αυτό και τα λοιπά. Ήταν μια γιαγιά, πονούσε η γιαγιά. Τι έζωσες. Την είπα δύο κουβέντες, μια χαρά η γιαγιά έγινε. Αμάν. Λέω γιατρέ, έσωσα μια. Τι έκανες, λέει, πότε πρόλαβες, λέει, και τα λοιπά. Έτυχες, έχω κάνει και τον γιατρό. Είχε και δυο μπικ στη λόγη πέρα και τα λοιπά. Θα σου γράψω όλα τη συνταγή. Έλα, μην ξεχνιέσαι, έλα. Εγώ πήρα να μιλήσω. Άκω. Όχι, φοβάσαι, μην πεθάνεις γι' αυτό. Φυσικά, όλοι φοβόμαστε. Τι, εσύ, τότε γιατί λες για μένα. Λοιπόν, το μεσημέρι, άκουσα το απόγευμα στο τηλεάστη. Ναι. Εκτέθηκε σαν επανόρθωτο ακουστή, δηλαδή σε πήρα, αποδείχθηκε πολύ λίγο και κατόρθωση των περιστάσεων. Εγώ, τι έκανα. Γιατί. Ναι. Μίλουσε ο Αλέφαντος για τη δηλώση του Θεοδωρίδη. Για τον? Για τον Θεοδωρίδη, για τη δηλώση που έκανε. Που ναι, το ναι, 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 ναι. Αυτά, για την αδικία και αυτά. Και εσύ το μόνο που σχολίασες ήταν ότι όλοι οι Ολυμπιακοί λέει, ενώθηκαν, λέει, γίνανε ένα δηλώση. Ναι, δράση, βέβαια. Αντί να βγεις και να ταχώσεις και στον Αλέφαντο, που εντάξει, καλή και η φιλία. Ο Αλέφαντος, ρε φίλε, Ολυμπιακός είναι, γιατί να ταχώσω. Γιατί να μην ταχώσεις, ρε, σε 20. Αντί να βγεις και να ταχώσεις. Μα όταν κλαίω μπούζος, εδώ ταχώνω στον μπούζο. Κάτσε. Να πεις και να ταχώσεις, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και γενικά όλες οι ομάδες. Είπα κάτι το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια. Τι το Μαρινάκι τον κολλάνε, λέει. Η Σιριζέη και τα λοιπά. Και βγήκε, το είπα και στο ράδιο εδώ, και βγήκε σύσσωμος Ολυμπιακός, παλέμαχοι, ερασιτέχνης, σύνδεσμοι και στηρίξα το Μαρινάκι. Αντίθετα, εγώ το ζήλεψα αυτό, σαν Θεσσαλονίκη. Όταν την πέσαν στο Σαββίδι κάτι τρελοδημοσιογράφοι, κάτι γκόμενες δημοσιογράφοι, κάτι παραγωγή, κάτι ιστορίες και τα λοιπά, δεν άκουσα τίποτα από εδώ και όταν έκανα την κουβέντα μου είπανε, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι δουλειές του Σαββίδη, εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τους Ολυμπιακούς τους ενδιαφέρει γενικότερα ο Μαρινάκης. Κωστή. Ακόμα και στο πλοίο τον στηρίξανε. Κωστή. Αν είχε κανένα πλοίο ο δικός μας Κωστή. Εδώ θα τον βρίζαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Και απαντάει ο Καρατζαφέρη σωστά, άμα έπαιρνε 7 πρωταθλήματα και ο Σαββίδης μπορεί να τον αγαπούσαν οι παοξίδες. Ήταν πικρό καρφί. Ψέματα είναι. Εσύ αντί να βγεις και να πεις τον άλλο. Ή αντί να πω. Εγώ βγήκα και μίλησα στον Θεοδωρίδη και λέω ότι ο καζατζιδισμός ταιριάζει σε εμάς. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κλαίει για τη διαιτησία. Και το είπα και στο Σπόρτο. Μιλάς και μιλάς εδώ. Στάμα, άκου να πεις. Ναι, παρακαλώ. Τι εσύ τι θα έλεγες δηλαδή. Μακεδονομακηνίκη θα πούλαγες. Σταμάτα λίγο. Παρακαλώ, ναι. Γιατί δεν βγαίνεις και λες στον Αλέφαντο. Αυτά που ο Ολυμπιακός που έχει μια κακή διαιτησία, που δεν ήταν κακή διαιτησία, τα βιώνουν στο πετσί τους όλες οι άλλες ομάδες όλα τα χρόνια.
Τα τελευταία 20 χρόνια τα βιών. Γιατί το βγαίνει. Θα σου απαντήσω, φίλε. Τελείωσε την ερώτησή σου. Φοβάσαι. Τελείωσε την ερώτησή σου. Όχι, περίμενε λίγο. Ναι. Του παίζει ανατρεπτικό και επαναστάτη. Εκεί πέρα είσαι κοτούλα όμω. Να είσαι, απαντήσω, φίλε. Παρακαλώ. Ο Αλέφαντο και οι παοξίδε εδώ, οι δημοσιογράφοι, είναι γραφεία τύπου του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Εγώ δεν είμαι δυστυχώ ούτε γραφείο τύπου του Σάβα, ούτε του Καράπαπα, ούτε του Σαβίδη. Οπότε μπορείτε να κλαίτε εκατέρωθεν, τα σκάκια δεν με πιάνουν. Τι να πω εγώ. Εγώ είπα τον κύριο Θεοδωρίδη, του έγραψα και στο Sportdoc ότι αυτά τα κάνουμε εμείς, κλαίμε και εσύ απαγορεύεται να κλαίς σαν Ολυμπιακός. Τι να το κάνω, να τον βρίζω, να τον παίρνω παλιόγυρε που το λέτε εσείς, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ούτε έχω βρίσει το Σαβίδη, ούτε έχω βρίσει το Μελισανίδη. Πώς θα τον βρίσω, επειδή κλαίει για τη διαιτησία, επειδή φοβάται, επειδή χάνει τα ηνία. Μπες μες στο Sportdoc, άκου και πέντε πράγματα που λέμε στο τηλεάστη. Να πεις και να βγεις, θα κάνω το Μακεδονομάγο, τι είμαι εγώ. Να πουλήσω Μακεδονοκομακιλίκι, ξέχασέ το, επόμενη γραμμή. Ας μην τρυπιέστε εδώ πάνω διαιτητές και ΕΔΜΕΔ και ενώσεις και άστε το Μακεδονοκομακιλίκι. Τρυπιέστε. Επόμενη γραμμή, ναι. Μας. Διαιτητές, παραδιαιτητές και ΕΔΜΕΔ. Γλύβετε τον Ολυμπιακό. Περιμένεις από μένα το φουκαρά που παίρνω 3,60 να κάνω επανάσταση. Όχι. Άσε θα πληρώσεις και θα κάνω. Θα πληρώσεις και θα κάνω. Μπράβο. Καλά ναι, το πιέζε. Τι είπα, απλά θα πληρώσεις και θα κάνω. Άντε, μπράβο. Θα πληρώσεις και θα πω αυτό που θες να ακούσεις. Ναι, πώς θα γίνει, γραφεία τύπου. Πάμε στον επόμενο. Τριχίλιαρα και τετραχίλιαρα. Άσε μας τώρα 50. Ζαν Πολ Πληρωά και εγώ θες με, θα στα πω εγώ. Πλέρωσέ με τώρα. Το Μακεδονομάχο και να παίρνετε εσείς τα λεφτά, κονομάτε εσείς R3 και τα λοιπά. Από εκεί το πάτος βάζω εμένα από εμπράδι. Ναι, και κάνω εγώ το Μακεδονομάχο. Ας πει τα και τώρα θα δω. Ξεχάστε το. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Αυτά αλλού. Πλερώνεις, πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Σιμώες. Τον κατάπιες. Κοίτα να δεις, δεν μπορώ να πανηγυρίσω όπως έπρεπε να πανηγυρίσω. Γιατί. Γιατί είμαι στην πέμπτη θέση όμως με τη Ξάνθη. Εντάξει. Είμαι 18 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Η αιτία είναι ο κύριος Μελισανίδης και οι πρακτικές του καλοκαιριού. Μ' αρέσει μετά την νίκη που τα χώνει στο Μελισανίδη. Ακόμα. Καλά κάνει ρε. Να μην αναλωνόμαστε ίδια πράγματα, γιατί αν είχε έρθει Βράνιε, Σαϊτάρεβι, Σαραούχο και όλοι αυτοί από το καλοκαίρι και είχε έρθει και ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος χοροπηδάει σαν καθήκη 90 λεπτά στο πάγκο και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός, γιατί εσύ Ραπτόπουλε ξέρεις ότι είμαι λάτρης του Πογιέτ. Ναι, είναι στο στυλ του Πογιέτ. Έχω ξεκινήσει και αγαπάω το Χιμένεθ. Σωστά κάνεις. Εσείς πολύ καλά κάνεις και τον αγαπάς. Εσείς παοξίδες, δέστε τους αεξίδες που είναι τέτοι, 18 βαθμούς πίσω και είναι 37.000 κόσμου και χοροπηδάνε σαν τα καθήκια. Γι' αυτό ο Καστοριανός σας λέει εδώ και 1,5-2 χρόνια ότι ποτέ δεν θα γίνετε τόσο μεγάλη ομάδα όσο είναι η ΑΕΚ. Δεν θα αποκτήσετε το μέταλλο και τη σόφα μιας τόσο μεγάλης ομάδος. Δεύτερον, να πω στους Αριανούς, επειδή έχω χάσει πρωτάθλημα από ένσταση και με έχει τσούξει πάρα πολύ, θα είμαι άνανδρο εκ μέρους του Άρεος εάν δεχτεί την οποιαδήποτε ένσταση εναντίον οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ναι, αλλά και αυτό έπεσε με δελτία, δεν έπεσε. Θα είναι, άρα το έχει βιώσει και ξέρει πώς είναι. Θα είναι άνανδρο εκ μέρους του Άρεος εάν δεχτεί την οποιαδήποτε έπαθλη. Και κάτι που θέλω να πεις αύριο στο Γρηγόρη το Κόκκινο, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, θα του πεις λίγο να βγάλει ένα αντίγραφο το κλείσιμο που έχει κάνει το κινητό του τηλέφωνο από την Παρασκευή το μεσημέρι έως το Σάββατο μεσημέρι με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν έχει τα πήγια και φοράει παντελόνια, να τη δημοσιοποιήσει ή στο Μετρόπολης ή στο Μέτρο Σπορτελιαζιάρι, δεν ξέρω εγώ που αλλού, για να δούμε αν είναι πρώην Πασόκον ή Σιριζέος και πού πήρε τηλέφωνα για να καταφέρει να πάρει χί με την ΑΕΚ. Και αν μ' ακούει, σε παίρνει τώρα. Αν τα πει σε μένα αυτά, γιατί λόγω δουλειά δεν μπορώ να τηλεφωνήσω το μεσημέρι, θα σου βγάλει γλώσσα. Θα σε βγάλει τρελό, ρε. Να μα πει όλα, ποιον τρελό να βγάλει. Να βγάλει αναλυτικές κλήσεις από την εταιρεία που συνεργάζεται και να το δημοσιοποιήσει αν φοράει παντελόνια σε αυτές τις σελίδες που σου είπα και να δει όλος ο κόσμος που έχει πάρει τηλέφωνα και δεν πήρε με την ιδιότητα του, ξέρω εγώ, Γρηγόρη Κόκκινου.
πήραμε την ιδιότητα του Ηρακλειδέα. Και να μας πει πού πήρε, γιατί εγώ ξέρω πού πήρε. Και τις μαγιές ότι δεν έχει γίνει Σιριζέος και ότι δεν ήταν πρόεδρος όγκος από πριν σε άλλο όσο εμένα. Τα έχω πει πολλές φορές. Το προκαλώ λοιπόν δημόσια και το καταγγέλω αύριο να βγάλει έναν αναλυτικό λογαριασμό που έχει πάρει τηλέφωνα και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο πήρε τηλέφωνο εκεί που πήρε. Τι ήθελε να μάθει για την υγεία Τίνος. Για ποιο λόγο κάνει και ο Γρηγόρης. Ο Γιάροντα! Για ποιο λόγο τώρα τελευταία δεν το χώνετε τα κεία Καγιούλη! Τελειώσατε τώρα! Κύριε Καγιούλη! Τώρα, τώρα! Κύριε Μελισσαγίδη! Μπάει! Ωραίο μήνυμα του γιατρού του Ηρακλειδέα του κτηνιάτρου. Όταν η ΑΕΚ είναι να χάσει την πεντάδα, η διαιτησία παίζει ΑΕΚ. Όταν είναι να χάσει ο Γαύρος πρωτάθλημα, παίζει Γαύρο. Σύστημα είναι αυτό. Ναι. Ωραίο. Καπετάνιο time out θέλει. Λοιπόν, για πες τι. Διάλειμμα έχω. Διάλειμμα και μετά. Ναι. Άντε τα μηνύματα. Άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Στις 1:31, 866 λέει ότι οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού άρχισαν να τα κάνουν επάνω τους. Μπορεί. Ας παίξουν και αυτή μια δύσκολη κατάσταση. Ας αρχίσει και λίγο το τσιριλιπιπί εκεί κάτω, ρε φίλε. Μόνο ο Πετρωτός και ο... Μόνο εδώ τα παιδιά να πούμε. Και ο Ρανταπλάνο. Και ο Ζαΐρης. Και ο Ζαΐρης θα τρέχουν και δεν κάνουν. Ας βρουν και αυτοί οι γαναζόροι. Ο Ραπτό λέει, Ραπτό Χούτο στο Survivor δεν μπορεί να κερδίσει αγώνες με τον έχει κάνει ο Κινέζος πελάτη. Ναι. Κινέζος, ρε, ο Κινέζος. Αυτός λέει Κινέζος, λέει είμαι Θεσσαλονικός, πώς λένε, Ορέστη Τσάνκ. Τι λέει, ρε, Ορέστη Τσάνκ. Αφού Αντετοκούμπο είναι Έλληνας, γιατί να μείνει και ο Κινέζος Θεσσαλονικός. Ο Αντετοκούμποστον. Ο Αντετοκούμποκο. Ο Αντετοκούμποστον. Εδώ γεννήθηκε ο άνθρωπος. Εντάξει. Βέβαια. Ποιος είναι ο γεννήθηκε. Και έχει μια αδερφή αυτός ο Τσάνκ. Ορέστη Τσάνκ γουστάρο. Του γάτσα με νούτου. Του Έλληνα που, που γεννιέται στην Αμερική. Πού να δει την αδερφή του Τσάνκ. Σουβαρά. Wow. Τι έχω πει δημοσιογράφο. Κάτι ματάρε κυστέα. Μοντέλο ρε. Ωρε φίλε. Μοντέλο σου. Θα την βάλω στο Survivor τώρα την αδερφή του Τσάνκ τώρα. Είναι Θεσσαλονικιά κι αυτή. Ναι, βρε. Σε λέω μπαμπά. Ο κακόλο μιλάει. Αυτό είναι. Τελείωσε. Λοιπόν. Για να πάμε τώρα. Πάμε στον κόμμο. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κύριε. Μόνος Ολυμπιακός. Καλώς το. Τι κάνεις, καλά. Σιγάρι, τι περαστικά. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι περαστικά στον άνθρωπο. Λοιπόν. Τρεις μέσα μας τραπάδες εκεί. Θέλω να σας θυμίσω δύο πράγματα που μάλλον σας διαφεύγουν. Όσον αφορά τις ενστάσεις. Η ΑΕΚ δεν είχε κάνει ένσταση στο Βέρι Άρης. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν είχε κάνει ένσταση στο Βέρι Άρης λίγο πριν παίξουν το Παναθρακικό. Δεν θυμάμαι. Ο Πάοκ δεν έκανε ένσταση για τη Μέταλλις και έπαιξε ενώ είχε χάσει. Α, ναι, και καθάρισε ο γιος του Θεοδωρίδη. Που τον βρίζουν οι Πάοξίδες. Ναι. Και μετά, εκεί τον παρακαλάγανε. Ναι. Ναι, και για το Champions League.
ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έκανε ένσταση στις γυναίκες στο μπάσκετ. Ποιος τις μετράει μόνο τις γυναίκες τώρα. Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει, ναι, τις γυναίκες ναι, κανονικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έχεις να κυνηγήσεις κάτι, να κυνηγήσεις το δίκιο σου, καλά κάνεις και το κάνεις. Για μένα ο Άρης πρέπει να το κάνει. Αυτό ήθελα να πω. Καλά μου κάνατε και είπατε περαστικά, γιατί όλοι κυνηγάμε τον Παρινάκη τώρα. Να είστε καλά, παιδιά. Έγινε, φίλε, ακούστηκε η άποψη. Δεν κατάλαβα όμως γιατί ο Καράπαπας δεν το ψάξα. Λένε ότι κυνηγάει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει τον αυτόνα. Το Μαρινάκι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ο ΣΥΡΙΖΑ το Μαρινάκι. Ναι, ξέρω ότι είναι ο Μαρινάκης με, με τη Νέα Δημοκρατία και τον. Πώς το λένε, τον Κούλι, να πούμε, Κόλο και Βρακί. Είναι. Είναι. Αλλά δεν ξέρω πού τον κυνηγάει. Δεν ξέρω. Αλλά εκεί που έβαλε του Δήμαρχο, που πρόεδρεψε του Δήμαρχου Πειραιά. Δεν τα ψάξα αυτά. Είναι Παναθηναϊκά κι α δεν είναι ο Τσίπρα. Τσίπρα είναι ωραίο. Κουμουνισταρά. Ροκά. Αμά, ξεκίνησε πάλι τώρα. Ζάχαρη είναι ο Τσίπρα. Σύπα, ένα συνδικαλιστή υπήρχε. Γιώργο Πατακό, τελείωσε. Μην με τρελαίνει παραπάνω. Του Μιστρή. Καλημέρα. Πάρε, παιδί. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Έλα, ναι, ναι, ναι. Έλα, ρε, γιατί έπεσα προηγουμένω. Ε, πού έπεσε, με το Λιβά. Σε έκοψε ο κυλητήρι. Α, ναι, κάτι, τι είχε πει. Είχες, κάτι είχε μαλώσει τώρα, κάτι είχε πει κακό. Τι κακό είπε, Γιάννη. Τι να αναιρέσει ο κύριο. Όπου φυσάει ο άνεμο. Α, ναι, ναι, είχε πει για το Λίβα, όπου φυσάει ο άνεμο είναι δικηγόρο και κανονικά. Πληρώνεται, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είναι μηνύσιμο, γι' αυτό σε έκοψε ο Γιάννη. Αξί. Εσύ δεν πρέπει να μιλά, φίλε. Α, εξής. Για τον έξι, επειδή δεν θε τώρα. Που πήρε αμπάριζα να πούμε και αρχίζει και λε και λε και λε και λε. Γιατί και ο Άρης, το 80 θυμάσαι Κώστα τι έγινε, έτσι. Τελευταίες 6 αγωνιστικές άλλαξε ο νόμος. Το 80 δεν αγόρασε στο μάτι με τον Ηρακλή εδώ, σε έφερε ένα-ένα, εσωφάρισε ο Καλαμπάκας και έγινε στο πρωτάθλημα. Έτερον εκάτερον, ρε. Ενώ την προηγούμενη χρονιά στο Καπτατζόγλιο 4-0, ανοιχτές οι πόρτες. Έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος. Πώς? Ναι. 6 αγωνιστικές άλλαξε ο ΚΑΠ και πήγαμε σε ισοβαθμία και μπαράζ. Ναι, είχε αλλάξει, ναι. 6 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η ένσταση, φίλε. Ακόμα και 5 βαθμούς και 6 και 10 μπροστά να ήμασταν και πίσω να ήταν η Λαμία, η ένσταση έπρεπε να γίνει. Πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα πρέπει να τηρηθούν, ρε φίλε. Αφού θέλετε, πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και πει, γιατί λέει δεν είναι αντρίχιο. Και τόσα χρόνια που κάνει ο Άρης τον άντρα. Εντάξει, να... ένας φίλος μου είπε Αριανός, αφού η Λαμία κάνει δώρα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, ας τα πάρουμε αλλιώς. Εντάξει. Φίλε, και στη Λαμία μέσα και αποβολή και μπέναλτι, δύο μπέναλτι και αποβολή δεν τα έδωσε. Σωστό, ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όχι σεβαστώ εγώ τη Λαμία. Ο άλλος τι είπε, συσπυρώθηκε ο κόσμος, λέει η οπαδή της Λαμίας. Ναι, ρε, από 400, έτσι που και ο πόνος συσπυρώθηκαν. 449 συσπυρωθήκατε. Όλοι είναι ΑΕΚ εκεί πέρα στη Λαμία. Καλοί άνθρωποι. Ω, τι να σε πω. Γιατί. Τι να σε πω. Δυο σφραγισμένες επιταγές ακόμα έχω από εκεί. Όχι. Πιστολιά έφαγες από εκεί. Όχι, όχι. Μάλλον δεν τις... Να σου πω κάτι. Ναι. Μόνο ενός έχω σφραγίσει. Μόνο ενός. Έχω γύρω στα 50-55 εκατομμύρια δραχμές. Ναι. Ασφράγιστες επιταγές. Γιατί και λέω μόνο έξω να κάνεις αφού δεν θα πάρεις τίποτα. Ακόμα εκατομμύρια έχει ρε φίλε. Μόνο για τους, για τους δικηγόρους να τα δίνουν και στα δικαστήρια και στα παράβολα. Αφού δεν θα τα πάρουμε τα λεφτά. Τι να τρέχω εγώ να τους σφραγίσω. Μήπως και μπορέσει και κάνει ξανά δουλειά να πούμε και μου πει εκείνος δεν μου τη σφράγισε την επιταγή να τα δώσει τα λεφτά ρε. Από το φιλότιμο. Σκέφτεσαι. Που ποτέ δεν έγινε, να ξέρεις. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, ρε φίλε, γιατί είδα κάτι, μάλλον άκουσα, γιατί δεν βλέπω, ξέρεις, εγώ δεν βλέπω. Έχω να δω, ας πούμε, πολύ καιρό πάω, πολλά χρόνια. Άκουσα ότι μπήκε ένας θερματοφύλακας, πιτσιρικά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Κωστά. Ναι, τον είδα. Ο Σιαμπάνης. Ναι, σωστά. Έτσι. Ναι. Ο οποίος Σιαμπάνης ήρθε από τον Παύλο Μελά. Ναι. Ήταν πιτσιρικά, ήταν στις τέτοιες. Και ποιο να το ξέρω το παιδάκι από τότε που ήταν πιτσιρίκι. Ναι. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Καλούτσικος ήταν, αλλά εντάξει. Κάτι έκανε.
δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Σιαμπάνης έγινε τρίτος θερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ, ενώ έφυγε ο Δελιγιάννης, ο Σουλεϊμέζογλου, ο Μελισσάς, ο Μελίσης πώς λέγονταν ένας τέτοιο, ο Γιακουμής που είναι στον Αργοστέρα, ναι. Και ο Κοντογουλίδης, ο οποίος πήγε στην Λάρισα και έχει, από το Σιδηρόκαστρο το παιδί, και, τον έκανα συμβόλαιο στη Λάρισα. Και πώς έμεινε αυτός εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς. Κοντό τον είδα εγώ λίγο. 1,84. Κάτω από 1,85. Ναι, 1,84. Βαριά βαριά. Βαριά βαριά, ναι. Βαριά βαριά. Μέτρια σωματικά προσόντα, αυτός και ο Μπούγκουρας. Επειδή ξέρεις, και δεν ξέρω αν το είδες, δεν λέω ότι είναι πρόσεξε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός θερματοφύλακας. Δεν έχει σωματικά προσόντα για απλά μεγάλα πράγματα. Ο Κοντογουλίδης 1,97 ήταν, φίλε. Ο Κοντογουλίδης που είναι στη Λάρισα τώρα είναι 1,97. Θηρίο. Ο άλλος, ο Δελιγιάννης. Αν λες για τον Κοντογλίδη, τον παιδάκι το ξέρω. Εγώ το κάναμε γλίδι και προπονήσεις μαζί. Τον Αποστόλη. Ναι, ρε, θηρίο, ρε. Ναι, ναι, είναι πολύ θηρίο το παιδί. Box, δεν έκανα αυτό. Μαζί κάναμε box. Κάναμε box. Ναι. Κτίνος. Ναι, είναι πολύ σωματοδομή. Πολύ δυνατό παιδί. Εντάξει, είχε ένα προβληματάκι με τα πόδια. Ναι. Δηλαδή, άμα του ερχόταν η μπάλα. Διορθώνεται αυτό. Με έλεγε ο τέτοιο ο Αποστόλης τώρα που ανέφερε. Είχαμε πλάκα λέει στις προπονήσεις. Προσπαθούσε. Ο Μπερμπάτοφ ούτε εμένα δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Λέει κάτω που έπαιζε στους αναπληρωματικούς. Κατάλαβε τι γίνεται. Δηλαδή είναι αυτό που λέω. Ότι άμα έχεις ρε φίλε να πούμε το κονέ σου. Βέβαια. Ό,τι και να γίνει θα παίξεις μπάλα ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε κάνουν από εδώ, θα σε κάνουν από εκεί. Τι να πω ρε. Όλα είναι άκρες και τα τέτοια. Το πόνο διαφορετικό. Τέλος πάντων. Όλα χρειάζονται. Θέλω να πω φίλε Κώστα, φίλε Στέφανε, έτσι, έτσι. Φίλε Παοκτσί εκεί πέρα. Να είσαι καλά φίλε. Ο Κοκακόλας εδώ είναι, ακούει, τι να κάνει. Πάντως έχω ακούσει ότι έχει μεγάλη ζήτηση ο Σιαμπάνης. Το ζητάνε πολλές ομάδες και δεν το δίνει ο Παοκ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ο Σιαμπάνης. Ναι, ναι. Ο Σιαμπάνης. Έτσι έχω ακούσει. Από τον θέλουν λέει πολλές ομάδες, είναι λέει τόσο καλός, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι φίλε. Ναι. Ήρθε από τον Ολυμπιακό ένας θερματοφύλακας στον Ηρακλή, ο Ηλιάδης. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν παίχτης εθνικής ομάδας, εθνικής νέων και εθνικής K17, ξέρω εγώ. Δεν έπιασε στον Ηρακλή, δεν τον ήθελαν γιατί ο Ηρακλής είναι μια ιδιάζουσα, επειδή πέρασε ο γιος μου από εκεί, είναι μια ιδιάζουσα μορφή. Άμα έρθει παίχτης από άλλη ομάδα, τον τρώνε οι γονείς των παιχτών που είναι μέσα στον Ηρακλή. Θα τον καθαρίσουμε. Σαν αυγό. Έφυγε. Και τώρα είναι στην Ιταλία. Παίζει στην Ιταλία. Και παίζουν πολλά σενάρια. Στην Ιταλία. Επειδή την ξέρω τη φάση πώς γίνεται και τι γίνεται, μην ακούς πολλά. Εδώ πέρα, άμα έχεις σωστό μάνατζερ, ναι, και εθνικές θα πέσεις και σωστό πατέρα, έτσι. Αν έχεις τύχη διάβολα. Σωστό πατέρα. Ο πατέρα σου να είναι ντόμπρος και να έχει και εντάξει. Έτσι δεν λιγάνει ήδη. Να έχει. Ναι. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Έγινε. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Έγινε. Για τον Τσίπρα λέει, μπροστά στο χρήμα δεν έχει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κλπ. Όσο για τον Μπρούτο, μια μέρα πριν τις εκλογές ήταν με την Βούρου. Αυτή που τη βγάλα περί Δούρου ρε, τι Βούρου, για τις πίσες στο. Ναι, ρε φίλε, τι θα είναι, με ποια θες να είναι να πούμε. Με έστειλε το κοντό μήνυμα τώρα, σε προσκαλεί να γίνεις του Αγροτικού Αστέρα να πούμε. Είχε φανατικός λες, τις κερκίδες θέλει να σε έχει. Εμένα. Το δάσκαλο, ναι, ο ναι. Δημήτρης αυτός, εκεί το ευός μου. Ναι, κοντό. Το κοντό. Ναι, κοντό. Λέει, χαιρετίσματα του δώσει, λέει, να με βάλεις εκεί, θα σε κάνει επίτιμο. Θα σε δώσει το κλειδί της πόλης που δίνουν, θα σε δώσει το κλειδί του γηπέδου. Θα έρθω με τη Λαμία να πάρω μάτι. Είπαμε και θα πάμε. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Και ξέρεις. Και ξέρεις ο Πανουργιάς. Μπράβο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Και άμα κανονίσει τίποτα εκεί και τα λοιπά, εκεί το μάζε με τη Λαμία, ναι. Θα πέσουν τα γλυκά, φάμε ναι. Και εμείς κάνα προβλητέρα. Θα φάμε κάποια πασταφλόρα. Ναι. Θέλω να πάμε κουραμπιέ. Καλημέρα κύριε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Όπα. Οχ. Σοσιαλισμό. Στεφανέ. Παρακαλώ. Έλα. Άμα ξαναπεί στο Μανώνη Αγγελόπουλο γύφτο, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Τι έγινε τώρα. Και εσύ να πει με ποτάσα
τα δόντια σου και το στόμα σου για τον Καζαντζίδη. Με οδοντόκρεμα Colgate, full right. Μην πει τη φωτιά. Λοιπόν, βγήκε ο Σγουρό, το θυμάστε το Σγουρό. Σγουρό, ναι, ρε φίλε, το θυμάμαι. Θα δώσει 20 εκατομμύρια στην Αγία Σοφία. Ναι. Τι δεν έφαγε, η Δούρου βγήκε. Σωστά, έχει δίκιο. Γι' αυτό ο Τσίπρας δεν τολμάει να πει θα δώσει 20 εκατομμύρια στο Μελισσανίδη, θα την πατήσει. Θα δώσει. Κατάλαβες. Ναι. Τι μας λεφτά είναι ένας Σγουρό που θα δώσει 20 εκατομμύρια. Γιατί δικά της είναι. Η ΑΕΚ τι είναι, δημοσίας χρήσεως ή ΑΕ. Τώρα θα σου πει και ένα εξή το παλατάκι πώς έγινε εκεί πέρα. Άσε το παλατάκι. Όχι, άσε το παλατάκι. Το παλατάκι. Το ρέμαγε. Το χτίσανε εκεί τώρα στον Ανδρέα με τον. Πρώτη στο πάλεμα και στο λιθάρι τώρα. Ω, καημένε. Ο καημένε. Λοιπόν, δεν μου λες τι έπαθε ο παππούς αν είχε χθες. Ποιος? Ο παππούς. Θεοδωρίδης. Ποιος παππούς? Είπε ότι έχει φακελώσει όλους τους διαιτητές. Το σπάθα. Τον έχει φακελώσει που έλεγε τον Ολυμπιακό και το Γάλλιο και οι Έλληνες να πάνε γανιδάκια. Ο παππούς νιώθει μειονεκτικά. Αυτό είναι καλό για τη βιάσα. Πες του, εσύ επειδή σε έχεις σχέση με το Αγγελάκι, Βαγγελάκι, πώς το λες. Ναι. Πες του, 112 χρονών είναι και δίδευε από εγκεφαλικό. Mm. Έτσι άμα κάνει. Κατάλαβες. Εντάξει. Είναι για καλό DNA. Οι αδικίες θα υπάρχουν από εδώ και πέρα. Κατάλαβες, έτσι να μοιραστεί λίγο η διαιτησία. Το ταβαντζιλίκι να σταματήσει. Λοιπόν, τώρα άστα αυτά. Πες και τη Φόφη να μας διουρήσει πουθενά, να αλλάξουμε και εμείς λίγο το κορμί μας. Εκεί αρχίζει να δουλεύω. Άιντε, Στέφανε. Τόσα λεφτά βρήκατε. Άιντε τώρα. Τόσα λεφτά βρήκατε στους τοίχους εκεί πέρα. Άιντε. Καμένα. Στέφανε. Κάνα γραφείο τύπου το Γρηγόρη. Το Γρηγόρη κόκκινο. Κάνα γραφείο τύπου. Ξέρω ότι με αγαπά τώρα, με έχει αδυναμία. Κάνε κανένα κουμάντο. Κι εγώ μόνο σταυρία θα βαρέσω τώρα. Καλύτερα να πάμε να γίνουμε συνέθριοι με τον Βρώμικο Πασόκ παρά με τον Καμένο. Ναι, ρε φιλάτε, ναι. Πάμε να πάμε. Αλλά η Πόπη πόρτα λέει, έκλεισε πόρτα. Ναι, ρε, γιατί καλά του εξηγήθηκε. Εμείς ρε φίλε, θα βολευτούμε που θέλαμε κανένα. Κάνε κανένα κόλπο, ρε. Να λαδώσουμε κανένα τεράκι κι εμείς. Καλά είσαι με 360. Να πάμε σε καμιά ετρία να πάρουμε κανένα τριχίλιαρο. Να καθόμαστε να πούμε. Κυριτήρι. Αλληλούια με στόμαλες, βάλε μια στροφή τα Αγγελόπουλου να ακούσουμε. Θα σε βάλει τώρα, γελάει μέσα, θα σε ρίξει. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, παιδιά. Αγγελοπουλικός είσαι. Εμείς με τον Καζαντζίδη. Καλέ, διόρισέ με, θα σε ψηφίσω, καλέ. Εσύ, Στέφανε. Έλα. Τετάρτη παίζουμε. Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη. Εσείς προχθές το Σάββατο. Ναι. Πώς τα καταφέρατε πάλι. Ναι. Αντί να πάτε κάτω να παίξετε και, να και την εκδρομή θα κάνετε και. Με τα καπέλα να πληρώσουν οι οπαδοί σου. Πήγε, πήγαν θύμωσαν τον Δημητράκη, ρε σύνα που. Ήρθε Δημητράκη στην Ελλάδα. Έτσι το Σάββατο. Και τώρα πάμε στον Τράγκη πάλι κάτω, ε. Πάλι πάμε κάτω. Με αυτό που κάνατε το Σάββατο θα ξαναπέξετε και του χρόνου στη Βίτη και το Παλιουάρι. Άσε, μη με το θυμίζει. Μη με τα λες αυτά τώρα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ξέρεις η Σπάρτη, ε. Δεν έχει τώρα να πεις. Έλα τώρα Σπάρτη. Ναι, ξέρεις τώρα, ο Τράκη την έχει τη Σπάρτη. Και τι να πάω να πεις, ήρθα να αγοράσω γλυκά. Τι γλυκά να αγοράσω. Είναι αυτός, τι είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι γλυκά έχεις ο Τράκη. Η Σπάρτη, μεθαύριο παίζεις τη χρονιά σας, ε. Ναι, 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 ναι. Παίζει τη χρονιά του. Πράγμα. Το Τράκη. Γεια χαρά. Λοιπόν, έλα. Μια στροφή ρε Χιλτιδί. Θα σε ρίξει, θα σε ρίξει. Τα μαύρα μάτια σου. Άντε, άντε. Και ξέρεις ότι ο Αγγελόπουλος έχει φάει το κάρτα, έχει φάει πόρτα από τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτός επειδή το γύφτος. Ναι. Το λίγο με λάμψος. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Να είστε καλά παιδιά. Ήταν λίγο από την Ιπανέμα. Καλή συνέχεια. Ήτο. Σκουρόχρωμος. Σκουρόχρωμος. Άντε γεια. Πάμε πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Τι πέμπτος ρε. Άρε πάρτε ρε να πούμε καμιά 200 γραμμές ακόμα εδώ. Ραπτόπουλος συνδικαλιστής έγινε. Θέλει να πηγαίνει και νωρίς στο σπίτι. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Να βγάλει τα έσω ψυχά τώρα. Έχω να πάω τον ιατροδικαστή στο σχολείο. Άμε για τον ιατροδικαστή να πας. Σε αφήνω. Έλα φίλε. Α, πας στο σχολείο. Καλώς το. Ρε φίλε, σοβαρά μιλάω εγώ τώρα. Ναι, σοβαρά, ρε φίλε. Πω, δόξα τω Θεώ, την Παναγία και τους 12 Απόστολους. Ναι, ρε. Την τελευταία φορά, φίλε, σε περίμενα 1 ώρα και 40 λεπτά να βγούσε ένα ώρα και δεν βγήκα ποτέ. Για πες.
Τι κάνουμε, καλά? Μια χαρά. Καλημέρα στο πάνελ. Εσένα το Φαλακρό, στο Γιάννη του Κιλτίβη. Γεια σου, Ρικαρδάς. Ράβη, ήθελα να πεις τη γνώμη σου για τον Βρίγιοβιτς. Τον είπα πριν από 10 λεπτά. Τι 10 λεπτά, σε ακούμε από τις 12 και 20. Σου είπα, είναι Θεός ψηλά. Είναι γενικά Θεός. Πώς το βλέπεις? Ξέρεις, εγώ κολλάω στο ότι δεν είναι έτοιμος που είπανε και έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Χρονικά. Να ήταν κιόλα. Είναι Θεός ψηλά. Είναι βασικός. Εντάξει, άστα δύο πέναντι. Είναι Θεός ψηλά και χαμηλά μέτριος. Είναι Θεός ψηλά. Το έχει, ρε παιδί. Πολύ δυνατός, τραβάει κόσμο. Μπάλα ξέρει να μοιράζει και assist μέσα στην περιοχή. Δεν είναι δηλαδή να βγει σε συμμετοχές μεγάλες κτλ. Αλλά μέσα στην περιοχή θα βρει την τρύπα να δώσει την μπάλα στον Ενρίκε και να βάλει ο Ενρίκε τον γκολ. Τρίπλα δεν μπορεί να σκάσει τον μπακ με τίποτα. Είναι μόνο κόμματος. Κανα δυο που λένε είναι ο Κλάους. Όχι, δεν είναι ο Κλάους, φίλε. Ποιος Κλάους? Ο Κλάους το έχει σε πρώτο χρόνο. Τελείως αυτό. Όχι, μη χαρέτε. Ο Κλάους καταρχήν δεν έχει κεφάλι. Που είναι το τέρμα που θα δεν έχει κεφάλι ο Κλάους. Το γκολ που κάνει στον αέρα δεν μπορεί να το κάνει ο Κλάους. Με την Τρίπολη, με την Τρίπολη και χθες που κάνει τα γκολ στον αέρα, δεν τα κάνει ο Κλάους. Ούτε ο Κουλούρης τα κάνει. Ο Κλάους τέτοια γκολ. Δεν κάνει ο Κλάους τέτοια γκολ στον αέρα. Πριν με κεφαλιά. Και φίλε, 10 χρόνια έχει κεφαλιά. Το παιδί φαίνεται ότι το έχει. Κατάλαβε το κοντρόλ με το στήθος, με το απευθεία σουτ, με το που είναι το τέρμα κατευθείαν. Με την κεφαλιά, σου το πιάσε και όλο το παιδί. Έχει, είναι καλό. Κατάλαβε. Έχει 10 φορές την αίσθηση. Αλλάζει επίπεδο, ρε φίλε. Να σου πω και κάτι. Και δεν έχει κάνει ούτε ένα τσάφ, όλα έχουν πάει αιστεία. Ένα quiz θα να βάλεις για τους φίλους μας Ολυμπιακούς που θα κάνουμε αύριο πορεία διαμαρτυρίας. Ναι. Ξέρεις που, στη Σαντορίνη, που είναι γραφική σαν τον κύριο Θεοδωρίδη. Θα κάνουμε πορεία γιατί δεν γίνεται. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είναι άδικο, βέβαια. Όταν ακούς τον Ολυμπιακό να μιλάει για διαιτησία. Έχουμε σκεφτεί. Νιώθει αδύνατος. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό σημάδι. Μην το συζητάς. Είναι καλό σημάδι. Επόμενη το γραμμή. Ξέρουμε, το ξέρουμε. Ο Ιβάν θα δώσει εισιτήρια στις Γρίες την Κυριακή. Και γελάει ο 339. Έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει αυτό. Λοιπόν, και ο Μπιφτιάκης θα κάνει οδόστρωμα. Θα φανεί. Καλημέρα. Ένα ραπ. Έλα, βίλε. Καλησπέρα από 40 εκκλησιές. Τι λέει εκεί. Μια χαρά, έχουμε εδώ πέρα στο All Star, όλοι έρχονται για σένα, ατραξιόν είσαι. Ναι, αλλά έχω ένα φίλο μαύρο, τον Μπόκο Λόκο, και τον βγάζετε ρατσιστικά συνθήματα εκεί απάνω. Γιατί ρε, παλιό παιδά και τον Μπόκο Λόκο. Ενώ τον Αντεκακούπο προσκυνάτε, δημοσιογράφοι. Καρφώνει καλά στα All Star, όχι τον Παδί, γλύφτες του Αντεκακούπο. Δεν είναι Έλληνας ρε ο Αντεκακούπο, ξένος είναι. Δεν είναι Έλληνας ρε, τα γάρια. Άμα είναι Έλληνας ο Αντεκακούπο, είναι και ο Μποκολόκο Έλληνας. Τα γάρια. Σ' ακούω τώρα. Έλα, ακούς. Ρατσιστό μου, τρα να πούμε. Λέγε ρε φίλε, δεν σταματάει αυτός με τίποτα. Τώρα. Λοιπόν, θα σου πω μια εντεκάδα που έχω στο μυαλό μου για το μάτι μεθαύριο. Θα το δεις το μάτι. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνεις. Θα το δω, ρε φίλε, εντάξει, πάω κάρα είσαι. Α, μπράβο. Λοιπόν, Γλύκο Σιαμπάνη στο τέρμα δεν με ενδιαφέρει. Καλύτερα να παίξει ο Σιαμπάνη, α μην βγαίνει. Έχει καλά ριφλέξ, θα τα βγάλει και από τα δύο μέτρα. Δεξιά Κίτσιου, αναγκαστικά αριστερά Δελγιανίδης, αναγκαστικά center back Κρέσπο Βαρέλα, αμυντικά half Τσίμιροτ, είτε Σάχοφ είτε Χαρίσης, δεν ξέρω το ίδιο μου κάνουν. Ναι. Και μετά, λοιπόν, καταρχάς θέλω να παίξουμε 4-2, 2-2 με δύο δεκάρια Μπίσε Βαρουάρντα, ναι. Και center for Μιστακή Ενρίκε, πώς το βλέπεις? Θα σου πω πως το βλέπω έτσι όπως το κατεβάζει στον ΠΑΟΚ, αν παίξει φουλαριστά ή πως τη λένε. Πώς έβαγε ο Άρης στην Ουγγαρία. 9-1 στην Ουίπεστ. Θα έχουμε τέτοια κλάματα. Πάνε εκεί, χάσε με χαμηλό σκορ. Πάρε κανένα χαμηλό αποτέλεσμα. Μην ξεφτυλιστείς και γύρι να πίσω να πάμε για άλλα. Έλα. Άσε τώρα. Θα πάω στο Σάλκε και θα κάνω στο Σάλκε. Άμα είσαι μάγκας, κάνε με τη Σάλκε μια μαγιά. Φέρ το διπλό 0-1 όπως έκανε ο Ηρακλής με την Κάιζερ Σλάουτεν. Και ο Παρασίδης τότε μας άνοιξε τα μάτια. Πάρε και πιείτε ένα ουσκάκι χαλαρά τώρα. Πείτε ρε, λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε. Άντε. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Ναι. Πώς βλέπεις την κίνηση της Βολσμπουργκ που έδωσε Καλιγιούρη στη Σάλκε, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες, με δεν είμαι σίγουρος 2,3 εκατομμύρια. Να πέσει. Ναι, δηλαδή τέλος πάντων, ότι ήταν λιγότερο από 3 εκατομμύρια. Για τον Καλιγκιούρη που θεωρείται καλύτερος από τον Βιερίνια, ας πούμε. Ναι. Και τον Βιερίνια με τον Μπάουκ δεν τον έδινε με τρία και ζητούσε όσα ζητούσε. Δηλαδή τι άτιμη ράτσα είναι. Εγώ θέλω να πέσει η Βόλσμπουργκ και να παρακαλάει ο Βιερίνια να έρθει στον Μπάουκ
και εκεί θα μετρήσω τον γιο του Σαββίδη. Να πεις εγώ τον Μιστακίδη και τον Ενρίκε, ναι, πάνε παίξε στον Αποέλ. Πάνε ρε φίλε. Επόμενη γραμμή, έτσι. Θα κρεμάσει και ο κόλ του Σανουσάκης τώρα. Μπράβο. Άιντε τώρα. Καλημέρα. Και με ΠΑΟΚ εδώ, με ΠΑΟΚ. Στο 30 βέβαια τώρα λέει ΠΑΟΚ γίναμε. Πιο μπροστά. Ναι, είμαι επαγγελματίας. Πάω στο Γερμανία να παίξω Βόλσμπουργκ εγώ. Καλημέρα. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ναι, κύριε, εσύ ήρθε η ώρα σας. Ο Βασιλιάδης Γεώργιος είμαι εγώ. Είναι ο Βασιλιάδης. Μαθηματικός. Είναι μαθηματικός. Είναι μαθηματικός. Κύριος. Ευγενής. Μπορείς, κύριε Βασιλιάδη. Πολλαπλασιασμοί πινάκων. Το χτάρι, λέω, με το οροσκόπο είναι το κρυάρι. Ποιο κρυάρι? Το κρυάρι, το ένα το κρυάρι που λένε ένα το Μάρτι ξεκινάει ο κρυός αστερισμός, ο οροσκόπος. Λέμε και τα ζώδια μας. Είναι αυτός που πρώτα τελειώνει. Πιστεύεις στα ζώδια, ρε φίλε? Ο Αίακος μήνος ο κριτής των Αδειγμάτων. Πιστεύεις στα ζώδια? Πιστεύεις στα ζώδια? Πιστεύω, ρε. Τι πλάκα με κάνεις. Εδώ τώρα ήδη που μπορεί να σου μιλάω στο Μητρόπολη και ο αστερισμός με τον Σκορπιό και τον Κρυό θα τα ανακοινώνει πάνω από τη Γερμανία και πάνω από Αυστραλία τα ίδια. Δηλαδή, εμένα μπορείς να με βγάλεις κάρτα το ζώδιο. Εσένα? Ναι. Εσύ ακριάρι, βέβαια, μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν είσαι κρυάρι. Κρυάρι με. Κρυός είσαι, ρε φίλε. Κρυός είσαι. Μου είπε, λέει, υδροχός είμαι. Δεν τα ξέρετε, κύριε Βασιλιάδη, τα ακούσατε. Ερχόταν ο Άδης, όταν ο Βρέφος, λέει, είμαι ο Αίακος, ο κριτής του Άδη, ο Μήνος, ο κριτής του Άδη και διακόπτω να συγκεκριθεί τότε. Αν πάρει το παιδί, τι άδειο πάνε, τι λέει. Πώς την έβγαλε τη μέρα σήμερα, Βασιλιάδη, για πάνω. Τι έκανε σήμερα ή χθες η Ρατσοδική, εγώ δεν άκουσα το αποτέλεσμα του Άρη. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Ποιον άρετε, σαν εφαγόνα πήρε το Παφραγικό. Τίποτα, μοναξιά, ησυχία. Όταν λες ησυχία, τι εννοεί δηλαδή? Δηλαδή είχες έντονη μέρα. Πήγαινα σε καμία καφετέρια, έβλεπα κανένα μάτς, γυρνούσα από εκεί, έπαιζε κανένα οπαπ στοίχημα με καλά. Για να ακούσω, κάτσε να συγκρίνω, ρε παιδί μου, τους ρυθμούς μας, για πες μετά. Δηλαδή ξυπνάς, τι ώρα ξυπνάς? Που ξέρω εγώ, δεν βάζανε το τη σάλτσα ότι η μάγια και στο πρωί που δούλε είναι πιο νερό. Τι ώρα ξυπνάζει, ρε σε λέω, άλλο σε λέω. Ορίστε. Λοιπόν, εγώ ξυπνάω πολύ αργά. 12 το μεσημέρι, γιατί είμαι άνεργος τώρα πια. Δεν έχω το μαγαζί ψηλά. Άρα δεν βάζεις ρολόι, ας πούμε? Όχι. Όποτε χορτάσω ύπνο ή όποτε νιώθω ότι συνέλχομαι από την άλλη. Πολύ ωραία. Ξυπνάς λοιπόν γύρω στις 12. Οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Τουαλέτα, δόντια, πλήσιμο. Όχι, αυτά δεν κάνω. Πηγαίνω να αγοράζω ένα γαλατάκι να δροσίσω στο μάχη να το ξεπλύνω λίγο. Λευκό γάλα ή κακάο πίνεις? Άσπρο, άσπρο γάλα. Άσπρο. Ωραία. Κορφή το κατεριώτικο το Πιερίας. Παίζει το Πιερίας λοιπόν, στο σπίτι το παίρνεις? Το παίρνω σπίτι μου, πηγαίνω, παίζω το λότο τζάκι από τον 65 μου, ξαναγυρίζω τρώω το μεσημεριανό μου, ξαναβγαίνω, κάνω βόλτα εδώ, πίνω το καφέ μου σε διάφορες καφετέρειες εδώ στο Κοροϊό. Ξαναεπιστρέφω μετά. Τρώτουμε το υπόλοιπο απογευματινό μου. Πού τρως, ποιος σε μαγειρεύει? Το μαγειρεύει η μητέρα μου προσωπικά. Η μάμα σου? Το πρόβλημα είναι όταν σε μαγειρεύει η μητέρα σου ή η σύζυγός σου, θυγατέρα σου, εκτίθεσαι ότι το σενάριο το κατέβασε η μητέρα, αν πτήσει τα φαγητά σου. Ή η θυγατέρα ή η σύζυγος που το κατέβασε. Η μητέρα σου μένει μαζί στο σπίτι, ας πούμε? Ναι, είμαστε συγκατοικούντες στην Καυκάσα και δεν το έρωφα. Άρα σε σόβρακα, πλήσιμο. Όλα το νοικοκυριό, επειδή είμαι άγαμο, σε είπα το σούκο, ήταν τα αναλαμβάνει η μητέρα μου. Είσαι μεγάλο κυβήνα, ρε Πούστη. Δεν υπάρχει. Σε χαίρομαι, σε χαίρεται την ψυχή μου. Καλά εξηγέσαι. Δεν μου λε, η μαμά πόσο χρονό είναι? Η μητέρα μου είναι αυτό το συστέρμα του, γίνεται 72, όταν είναι 6 μηνών. Άλλα 10 χρόνια μαζί στη ζάχαρη την κάνει. Που είχα ενοχλήσει το Μετρόπολη, να ζητάμε αίμα για μια γυναίκα, πώ θα στο πόδι, τι ήθελε για την εγχείρηση αίματα, κάνει ένα απόγευμα. Το άλλο παλικάρι που ήταν 8 η ώρα. Η μαμά η δικιά σου ήταν 72. Αυτές σου, ο πατέρας σου ζει. Τότε στα 70 περίπου ήταν προς το πόδι και έκανε. Ο πατέρας σου ζει, ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου ζει, γίνεται 71 ετών και 4 μηνών περίπου. Άρα και ο πατέρας σου ζει. Είναι μαζί με τη μαμά. Ναι, δεν θα άλλο διπλά, είμαι δισταλής. Ναι. Ναι, δεν φάω διπλά, είμαι δισταλής. Ναι.